Κώστα, 7 η ώρα δεν χάνεται σήμερα η συνέντευξη του Ντένις. Του τρομερού. Ερχόμαστε. Ρόντμαν. Ερχόμαστε. Νιόλες. Τι λέει. Καλό μεσημέρι. Κώστα, να σου πω κάτι. 7 η ώρα, η ώρα από, το Instagram, πάνελ, από το Instagram. Στο πάνελ τη Μενεγάκη. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Πώς και τώρα δεν έχεις πάει. Τέτοιο σάλιο. Τώρα που έφυγε, όντως. Τέτοιο σαλιάρι που δεν έχεις πάει σε ένα πάνελ. Για να ξανάρθω, δεν θα είμαι ίδια. Ακόμα και οι ανθοδέσμοι είναι πληρωμένοι. Υποχορηγό. Ο Τσατσαρός έχει φάει, αγόρι μου. Ένα χρόνο έκανε πρωινάδικο. Έκανε. Κάτι το ξέρεις. Στο Μακεδονία, ένα χρόνο. Μαζί με δύο αυτές. Την Παφή του και μία ακόμα. Πώς τη λέγανε. Την Έφη. Ναι, και καλό κορίτσι. Το ξέρει, ο Κωστής ο φίλος. Καλό κορίτσι. Έχει κάνει και τέτοιο. Και Ελένη, καλό κορίτσι. Μεγάλο όλη την Ελλάδα η Ελένη. Έτσι, στα πόδια. Πίκι-πίκι, ποκο-πόκο. Πίκι-πίκι, ποκο-πόκο. Λοιπόν. Αθλητική εκπομπή. Όπως καταλάβατε, χθες Άρης και ΠΑΟΚ. Ναι, μπράβο. Δεν ασχολείται κανείς. Πολύ ωραία. Δεν ΑΚ. Γεια σας, τι κάνεις. Πώς δεν ασχολείται. Ποιος ασχολείται. Οι 10 που μαζεύτηκαν έξω από την Τούμπα και αχ, καλέ. Κοίταξε. Και βρίζαν τη μάνα του Περέιρα. Βρίζαν τη μάνα του. Βρίζαν τη Φερέιρα. Φερέιρα, Κώστα. Του Περέιρα. Του αρχιδιαιτητή. Αυτή τη βρίζουμε εμείς. Ναι. Τι. Λέγε. Κλείσε τηλεόραση. Κώστα, είναι σοβαρή εκπομπή σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και βρίζει τη μάνα του Φερέιρα. Δεν έχει αντικείμενο ποδό. Αν ένα τώρα. Τι, ένα και δύο. Κάτσε, περίμενε, κάτσε, περίμενε. Άντε, έτσι, και στον Άρη έτσι δύο είναι και βγαίνουμε με τίτλου πηχαίου, χαμό και επικοινωνία, ναι, είναι επικοινωνία, είναι. Είναι επικοινωνία. Αν γινόταν, κοίταξε, στον Άρη το αντίστοιχο. Ούτε που με νοιάζει δεν είναι. Θα υπήρχε επικοινωνία άλλη. Είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, το θέμα μα δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι. Το σχολιάζουμε κι αυτό. Μέρο τη δουλειά είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πούμε εμείς σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Ναι. Για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή και όλα τα υπόλοιπα. Ο κόσμος άλλωστε έβαλε 107 και 4 για να ακούσει τη δική μας θέση, άποψη. Σωστά. Και να δώσουμε και το ρεπορτάζ. Γιατί πέρα από την άποψη και τη θέση που υπάρχει πλούσια στην εκπομπή, ειδικά με αυτό το σαλιάρι που έχουμε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει και το ρεπορτάζ. Είναι λέει και το γεγονός. Τι έγινε. Το οποίο το σχολιάζουμε βέβαια πάντα εμείς. Με το δικό μας τρόπο. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει, αλλά έτσι είναι ακριβώς η κατάσταση. Εμείς τα λέμε λίγο αλλιώς, δεν τα λέμε bling blong. Η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή δεν έχει περιτύλιγμα κτλ. Ο καθένας λέει την άποψή του. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές απόψεις στην πλειονότητα των εκπομπών. Έτσι. Υπάρχει ο Μπρίζας 10 εδώ δίπλα. Ο Μπρίζας 10. Ερχόμαστε. Ντένις ο τρομερός. Ερχόμαστε, ο οποίος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο Ηρακλής πουθενά. Τι λες, δεν υπάρχει. Βάζει ερχόμαστε. Άλλους, που, ερχόμαστε. Άρα ερχόμαστε δεν πρώτον, στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ είμαι. Ποιο? Στο μπάσκετ. Στο ποιο? Είμαι πρώτος. Δεν σας βλέπω. Δεν σας βλέπω. Στο μπάσκετ δεν σας βλέπω. Στο ποιο? Στο μπάσκετ. Στο ποιο? Σας έριξα και τους δύο. Σας έριξα και σωθήκατε από τον Παγκολίνο. Πρώτον, στο μπάσκετ. Στο βόλεϊ, επί 30 χρόνια είμαι πρώτος. Με πέρασε ο Τουτούτ εδώ. Ο δεν ασχολούμαι με το βόλεϊ. Ο Τουτούτ, ναι, δεν πιο βόλεϊ και με άθλημα με τα χέρια και αχ καλέ. Και την επόμενη χρονιά 10.000 κόσμου με τον Ολυμπιακό. Αχ καλέ. Ναι. Ναι. Και αχ καλέ. Λοιπόν, στο βόλεϊ δεύτερος φέτος. Εσύ δεν υπάρχεις. Εσύ πίκι πόκο πόκο πίκι. Εσύ. Ένα βήμα για λοιπόν. Ένα βήμα το τελικό μήκο. Άλλο πάλι και αυτό. Χωρίς ξένους. Χωρίς ξένους. Λοιπόν. 2-0, 2-3. Στο ποδόσφαιρο με ρίξατε και οι δύο, γι' αυτό είστε χ. Εσύ είσαι χ, έτσι κι αλλιώς game over. Σε έριξα και σε ένα πα. Γεια σας. Πού σε έριξα και εγώ. Εσύ θα την πληρώσεις κάποια στιγμή. Εγώ πού σε έριξα, ρε φίλε. Καλά, δεν ψήφισες εσύ 15-1. Εγώ ψήφισα. Λοιπόν. Τι 15-1. Έρχεται ο Ντένις ο τρομερός λοιπόν. Ποιος και θα τα πούμε. Ο Ντένις ο τρομερός. Ο Ντένις ο τρομερός. Θα δώσει λίγο ρεπορτάζ. Ο Ντένις Λεωνίδης. Που παίρνει τον Ηρακλή. Τελειώσαμε. Α ξεκινήσουμε μια φορά με τον Ηρακλή. Θα κάνει συνέντευξη τύπου σήμερα. Στο Instagram. 7 η ώρα, live. Μετά τον άλλον που έκανε στο πουθενά. Με τον Μπαρτζόκη, ο οποίος έκανε σε λάθος διεύθυνση. Όχι, και τελικά δεν έκανε γιατί είχε κορονοϊό. 7 η ώρα στο Instagram δεν χάνεται. Πού είναι ο Μπαρτζόκης, ο Ντένις. Ο Μπαρτζόκης που είναι να λάβει την ομάδα. Στο Μακεδονία Θράκης, δεν είπε, στο Υπουργείο θα κάνει συνέντευξη. Και έκανε λάθος διεύθυνση. Στο Instagram του. Στο Instagram του, ναι. Και αν δεν είμαστε. Ντένις. Ντένις Λεωνίδη. Και αν δεν είμαστε. Όχι, θα είμαστε. Φόουλερς. Θα γίνεις. Θα γίνεις. Χθες έκανε και. Και σένα. Όχι, χθες έκανε και αυτό. Τι. Προαναγγελία. Αύριο 7 η ώρα θα μιλήσω μισό λεπτό. Μπορώ να σας το δείξω. Ωραία, άρα να live. Το παίξω. Θα το βάλεις live εδώ πέρα στο Λίμπερο. Συντονιστή. Φυσικά. 7 ωραία. Η ώρα να έχουμε δει. Την εκπομπή σαν το σκύλο με το γάτο. Όταν μιλούν οι εκπομπή. Σαν το σκύλο με το γάτο και τον Ντένις. Λοιπόν, όταν μιλούν οι εκπομπή. Και επίσης να πούμε ότι σήμερα. Λοιπόν, για να τον δούμε εδώ τώρα. Θα μιλήσει. Δεν μιλάει. Θα μιλήσει. Δεν μιλάει. Δεν λοιπόν. Τον βρίσκω, Κώστα, τον πρόεδρο.
Ντάνι κάτω Παύλα Λεωνίδης. Ντάνι δηλαδή. Ντένι. Ντένι Λεωνίδης. Κάτω Παύλα. Έλα ρε πρόεδρε. Έλα ρε πρόεδράρα. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε σήμερα βέβαια για τον απόϊχο των χθεσινών αγώνων. Για την Super League. Να ξεκινήσουμε τους χορηγούς. Να πούμε τους χορηγούς, να πούμε ότι σήμερα δίνουμε και γυαλιά, έτσι, από την Opticon Express. Στέλνετε μήνυμα FM και ενώ όνομα τεπώνυμο γυαλιά, αποστολή στο 54222, χρέωση μισό ευρώ σε ΦΠΑ, 62 λεπτάκια δηλαδή. Και επίσης να πούμε ότι θα έχουμε και ορισμένα μπασκετάκια, στο τέλος να πούμε. Ωραία. Όχι ότι έχει κάτι σημαντικό, το βράδυ ίσως έχει ειδήσεις. Το βράδυ. Τι δεν έχει κάτι σημαντικό. Με αυτό με τον μπαν και τα λοιπά. Το μπαν τώρα, εντάξει. Το μπαν. Ποιο μπαν. Το μπαν της FIBA. Το μπαν της FIBA. Καλά, πες το χορηγό. Να πληρώνατε. Το μπαν της FIBA. Το σοκ. Λοιπόν, μαζί μας. Μαζί μας. Arena Rapid. Arena Rapid. Για να είστε ανεβασμένοι, είδατε πόσο ανεβασμένος μπήκα. Λοιπόν, μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες. Ευεξία και ενέργεια στον άνδρα. Φυσικά στο σεξ ο καλύτερος σύμμαχος. Ενισχύει τη στιτική λειτουργία, επιβραδύνει την εξπερμάτιση, δίνει πολλές επαναλήψεις, διαρκεί ως 36 ώρες. Πω. Λοιπόν, πιστοποιημένο στον ΕΟΦ, το βρίσκεται στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, είναι ό,τι πρέπει για τις δύσκολες εποχές και τώρα που έχει ζέστη, παιδιά. Με λίγο ντύσιον. Βέβαια, σου φέρνει και ένα άναμα, δεν το λέω, ένας φίλος μου το είπε που δοκίμασε, αλλά σου φέρνει και ένα άναμα, αλλά είναι ό,τι πρέπει. Το παίρνεις και μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο Arena Rapid. Το Ritz Casino είναι μαζί μας. Ανοιχτό πλέον από την περασμένη Δευτέρα, εδώ και λίγες μέρες. Αλήθεια λες. Νομίζω ότι έχει χτυπάει πολύ. Θα πάτε και περισσότερο, θα πάμε και εμείς. Από τις... Τώρα οι καπνιστές είναι σημαντικό για σας. Από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 τα ξημερώματα. Φυσικά έχει λάβει το Ritz Casino όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας λόγω κορονοϊού και με νέους υπαίθριους χώρους παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. 12 το μεσημέρι με 4 τα ξημερώματα. Όλη η διασκέδαση στο Ritz Casino. Θεσσαλονίκη. Μαζί μας κρίζανται και η Intervetten. Η Intervetten, η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet, με κορυφαίες αποδόσεις στο φαβορί, πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap, υπηρεσία cash out, live streaming, επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Intervetten, 30 χρόνια ζωής, πρωτοπόρος στο διαδίκτυο. Και ο Μαρμαρίδης μαζί μας. Τα κορυφαία έπιπλα για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επαγγελματική σας στέγη, το γραφείο σας. Μαρμαρίδης.gr για να δείτε με την ησυχία σας όλα τα προϊόντα του Μαρμαρίδη, να ενημερωθείτε για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική, χωρίς προκαταβολή. 3 φυσικά μεγάλα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, καμιά δεκαριά στην Αθήνα όπου και αν είστε. Ό,τι και να αγοράσετε, υπάρχει εγγύηση Μαρμαρίδη ότι τα λεφτά σας θα πιάσουν τόπο. Ξαναλέω, κάθε εβδομάδα υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλες προσφορές. Για τα γυαλιά λίγο το είπε ο Κώστας για τα μηνύματα. Οι Αμερικάνοι μάνατζερ δεν ξέρουν ότι έχω εκπομπή εκείνη την ώρα. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Να το βάζει στα θόρυβα. 12 μείον 7, 5 ώρα το πρωί, 6.30 άλλο να με πάρει τηλέφωνο τώρα επειδή κλείσαμε τον τάδε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ρε Κώστα, μια οι Αμερικάνοι μάνατζερ παίρνουν. Μια υποκοπόκο πίκι πίκι. Η πίκι πίκι υποκοπόκο παίρνουν. Πήρε το Arena Rapid να λείψει ένα Σαββατοκύριακο και έλειπε μια εβδομάδα μόλι το πήρε. Πίκι πίκι τι θα γίνει με την κατάστασή σου. Πίκι πίκι υποκοπόκο και μάλιστα έχουμε και συνέχεια πίκι πίκι υποκοπόκο. Κάτσε να βάλω να βλέπουμε τον Μπάου ξανά. Ναι. Με τη νίκη του. Βάλει να δούμε το, το πολύ στο καλό. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πού? Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τι? Στο ΆΚΑ. Ποιος? Τι, ποιος? Το ΠΑΟΚ, νίκη του ΠΑΟΚ. Είχαμε τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι, έχει δίκιο. Στο Λόβεϊ. Στο Λόβεϊ. Κόντρα σε κάθε προγνωστικό, ειδικά όπως ξεκίνησε το μάτς, είναι αποκαρδιωτικός ο ΠΑΟΚ. Στα δύο πρώτα σετ. Χωρίς ξένους ο ΠΑΟΚ κατάφερε και πήρε μια νίκη που τον φέρνει ένα βήμα πριν τον τελικό. Και από 2-0. Όχι, ρε φίλε, χάσαμε να δούμε και το παραθυράκι ξανά. Και τελείωσε. Και από 2-0. Από καρδιωτικά δύο και, και στη μετάδοση λέει ότι λέγανε κάτι αστιάκια στην αρχή. Θα τελειώσει 6 και 4. Κάτι ο Πελεκούδας λέει κάτι. Είπε, θα τελειώσει 6 και 4. Είπε ο παίκτη. Είπε ο παίκτη. Στο 2-0, ναι. Μόλις ξεκινά το τρίτο, λέει θα τελειώσει 6 και 4 το μάτς. Ήταν 6 και είπε θα τελειώσει 6 και 4. Πόρε μεγάλε. Πώς το έπανε αυτό, φίλε. Σημαντική νίκη. Για την ομάδα του βόλεϊ, Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, πάει στο τελικό. Λίγο αργότερα είχαμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος K17 από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στα πέναλτι κέρδισε τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ωραίο παιχνίδι. Εγώ αναρωτιόμουν γιατί να πέσει πάνω στα μάτς των play-off. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί νομίζω ότι με το που ξεκίνησε το μάτς της Τούμπας, αρκετοί το γύρισαν. Γιατί δεν έχει καμία πρόβλεψη η Λίγκα δηλαδή, για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Για ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 3-3 κανονική διάρκεια και πέναλτι. Δηλαδή σκέψω αν αυτό το μάτι ήταν σήμερα,
ή χθες ή προχθές, συγγνώμη. Και δηλαδή, όχι σε μέρα με αγώνα. Πόσοι θα το βλέπαμε. Έτσι, εγώ θα το βλέπα. Και μην το βάλεις στο live stream του YouTube, βάλ το στο κανονικό. Ρε, βάλ το εκεί. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚ ούτε Ολυμπιακός ούτε τίποτα και είναι ΚΑΠΑ 17. Εγώ θα καθόμουν να το δω. Το συγκεκριμένο που μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Χθες δεν το είδε κανένα. Ή το είδαν ελάχιστοι τέλος πάντων. Γιατί δεν έπεσε μόνο πάνω στο παιχνίδι που είχε Παναθηναϊκός Άρης ή άλλες δραστηριότητες. Ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ. Ναι, μπράβο. Δηλαδή... Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μπορούσε παράδειγμα αυτό που λέει ο Χρήστος σήμερα να είναι το παιχνίδι. Εγώ θα πω κανονικά Χρήστος από το κανάλι της Νόβα. Δικό της προϊόν είναι. Ρε φίλε, εντάξει, είναι κάνε μια παραγωγή. Είναι τελικός κυπέλλο πρωταθλήματος. Αυτό δεν είναι της Νόβα. Αυτό ήταν Super League από άλλη εταιρεία το έκανε. Μια άλλη εταιρεία το έκανε. IP Productions και κάτι τέτοιο το διάβαζα. Είναι το πρωτάθλημα της Super League. Ναι, δεν το είχε η Νόβα εννοώ αυτό, αυτό σου λέω. Τέλος ότι ήταν δηλαδή τη Super League. Okay. Δηλαδή βγάζουν, κάπου το δώσανε εκεί πέρα. Βγάζουν Νόβα απ' έξω. Τέλος πάντων. Όχι, μπορεί, ξέρεις τι. Μπορεί να μην είχε, επειδή η Νόβα είχε τα παιχνίδια αυτά, είχε δύο παιχνίδια χθες η Νόβα. Να μην έστειλε βαν τέτοια, δεν ξέρω τώρα άμα το έχει και το πρωτάθλημα. Τη ΚΑΠΑ 19 έχει η Νόβα νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος. Τέλος πάντων, το δούμε αυτό. Τέλος πάντων, έγινε πολύ ωραίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες. Έδωσαν πραγματικά ότι είχαν. Και νομίζω ότι είναι κανονικό το γκολ του στο τέλος που βάζει ο ΠΑΟΚ. Και εγώ αυτό νομίζω. Εντάξει, δεν έχουμε γραμμή βέβαια. Είναι λίγο ωριακή η φάση. Δύσκολες συνθήκες. Πολύ ζεστή στη Λαμία. Είχε. Είχε, ναι. Παίξαν τα παιδιά 120 λεπτά. Εντάξει, πιτσιρίκια είναι αυτά, δεν πειράζει. Στα πέναλτι, ωραίο παιχνίδι. Θα ασχοληθούμε και λίγο αργότερα με την επιτυχία της ΚΑΠΑ 17. Το καλό όμως δεν τρίτωσε, λίγο να ολοκληρώσω. Ήρθαν οι άντρες του ΠΑΟΚ να γκρεμίσουν ό,τι. Λίγο να ερεμήσουν τον Αριανό. Ναι, να, μπράβο, εντάξει. Κάτι πήγε να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη, έστω κρατήσαμε τη νίκη. Αωστόχ. Οι αισιόδοξοι είπαν ότι να στο πρώτο μήχρονο με τον Ολυμπιακό η ομάδα το πάλεψε αυτά. Ήρθε η νίκη στο Χαριλάου. Άντε, ναι, αυτό βλέπεις, κάτι σημάζεις, δείχνει η ομάδα. Και ήρθε χθες η ΑΕΚ. Έχοντας πραγματικά περισσότερο κίνδυνο. Και εγώ νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν στο μυαλό τους. Και τους τρεις χαμένους τελικούς και εδώ και τρία χρόνια δεν είχαν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Οι παλιοσυρές, ο Λιμπάκη, ο Μάνταλος. Το Champions League είχα στο μυαλό τους. Μπήκαν να κερδίσουν. Τα πριμ, τα λεφτά, όλα αυτά είχαν. Όταν είναι 0-2. Και είναι και καλύτεροι. Χρήσανθε, όταν είναι 0-2 στο 92 και βλέπεις τον παίκτη ΣΑΕΚ, τον Λιμπάκη, να πιέζει μέχρι την τελική γραμμή με το σκορ 0-2, εμένα μου δείχνει ότι έχει και ένα κίνητρο παραπάνω. Μετά το 0-2 ρεσιστέριο το... και να μην έχει, το αποκτάς. Το κάνεις, ναι. Και να σου πει και κάτι. Η ΑΕΚ δεν σταμάτησε να τρέχει. Η ΑΕΚ έκανε και το εξής. Δεν σταμάτησε να τρέχει. Η ΑΕΚ έπαιξε την προηγούμενη Τετάρτη με τον Άρη και πήρε μια πρόκριση. Είναι το ανάποδο από αυτό που έγινε με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Σου έρχεται η ψυχολογία. Η ΑΕΚ, αν ήταν ανάποδα, δηλαδή είχε αποκλειστεί από τον Άρη. Ξέρετε, θα γινόταν. Βέβαια. 3-0 θα κέρδιζε. 3 γκολ θα έριχνε. 3-0 θα κέρδιζε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και δεν το καταλαβαίνει κάποιο. Δηλαδή λέει, νομίζει ότι είναι πώ κλείνει το PlayStation και το ξανανοίγει την άλλη μέρα και οι παίκτε είναι σε full φόρμα και έτοιμοι να παίξουν. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Υπάρχει και συνέστημα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Επίση η ΑΕΚ την Κυριακή έπαιξε με τον Ολυμπιακό με μισή ομάδα. Και η μισή αυτή ομάδα ήταν όλοι παίκτε κλειδιά. Φυσικά, μα το λέγαμε και πριν το μάτς. Ήταν παίκτε βασικότατοι. Ήταν πιο φρέσκοι οι παίκτε που ήταν στον Ολυμπιακό. Είχαν ψυχολογία. Ξεκουράστηκαν και ήρθαν να παίξουν ένα τελικό. Ένα τελικό. Ενώ εσύ πήγε λίγο. Πήγε λίγο μπλαζέ. Να σου κάτι. Όχι μπλαζέ. Δηλαδή κέρδισε τον Άρη. Πότο είναι μια νίκη που στα μάτια του κόσμου, στην καθημερινότητα τη δική μα, στη Θεσσαλονίκη, είναι σημαντική γιατί έχει και το κομμάτι του γοήτρου. Αλλά κέρδισε μια ομάδα η οποία βλέπει πώ είναι. Αυτή τη στιγμή. Δείξαν οι παίκτες, Χρήστανθε, στο Κλεάνης Βικελίδης ότι είχαν διάθεση να τρέξουν λίγο παραπάνω, να πιέσουν. Δεν είναι μόνο νίκη. Είναι και η εικόνα του ΠΑΟΚ γενικότερα. Εντάξει, όλα αυτά αποδείχθηκαν όμως μια πολύ πολύ σύντομη παρένθεση και χωρίς νόημα. Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να τελειώσει την ΑΕΚ, γιατί αν πήγαινε στο συν 6, δεν νομίζω η ΑΕΚ να έχει τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέψει αυτή τη διαφορά. Πλέον η ΑΕΚ είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ 9 βαθμούς. Δεν είναι μόνο μαζί. Έχει 5 μάτσα. Σου πήρε και την ισοβαθμία. Έχει την ισοβαθμία. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Ότι δηλαδή μέσα στο παιχνίδι δεν αντιλαμβάνεις ότι έστω πρέπει να κρατήσεις το 1-0. Θα μου πεις τι να κάνω, ναι, ρε φίλε, ναι, να αφήσω το 1-0. Ναι, ωραία το λες εσύ. Δεν τι να κάνω. Εντάξει, και το σκορ πήγαινε, το μάτς πήγαινε για 0-1. Τώρα το πέναλτι που κάνει ο Μιχαηλίδης. Εντάξει, οκ. Okay. Κακιά στιγμή γιατί μέχρι εκείνο το σημείο. Δεν είχα μετρήσει κάποιο λάθος του Μιχαηλίδη. Αλλά είναι πέναλτι. Είτε πέφτει ο Βέρντε έξω από την περιοχή. Καλά, είτε... που το παντάει είναι. Το παντάει μέσα στην περιοχή. Οκ, okay, είναι πέναλτι. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με τον Ιταλό διαιτητή.
ειδικά εκεί στη φάση που ανατρέπεται ο στόχο στο ημικύκλιο τη μεγάλη περιοχή με το σκορ στο 0-1, είναι δίπλα ο Μάρκο Ντιμπέλο, όπω λέγεται, και κλείνει τα μάτια. Ένα φάουλ. Ναι, ένα φάουλ που στο ημικύκλιο με το διαιτή στο μισό μέτρο είναι εξοργιστικό. Ο Ντιπηλιώνη. Να σου πω το εξή. Δεν θα πω κάτι άλλο για το αυτό που λέω για την επικοινωνία. Έχει φανερωθεί χθες το ΆΚΑ. Υπάρχει ένα γκολ του Παναθηναϊκού, το οποίο ακυρώνεται. Για μένα κακώς ακυρώνεται. Υπάρχει μια επαφή του Μακέντα με τον Μαρτίνες. Είμαι 100% βέβαιος ότι αν υπήρχε ενδιαφέρον στο μάτς δεν θα ακυρωνόταν ποτέ αυτό το γκολ. Αλλά τέλος πάντων είναι μια επαφή που λες, οκ, ρε παιδιά, μπήκε το γκολ, τώρα άστο. Σιγά, αδιάφορο παιχνίδι. Ναι. Στο κάτω-κάτω και αντρικό άθλημα είναι. Μη το ακυρώνεις. Το ακυρώνει όμως ο Ευαγγέλ. Το σκόρ είναι 1-0. Δεν γίνεται 2-0 σε εκείνο το σημείο. Αν δείτε το τι έχει γραφτεί από χθες το βράδυ. Το είδα. Για το συγκεκριμένο φάουλ, τον γκολ που ακυρώθηκε, έχεις την αίσθηση ότι έκλεψαν από τον Παναθηναϊκό την ομάδα η οποία είναι πρώτη στα πέναλτι. Πρώτη στα πέναλτι στην Ελλάδα, με διαφορά από την επόμενη, που έχει απίστευτη εύνοια της διαιτησίας φέτος. Ο Παναθηναϊκός, απίστευτη εύνοια. Και γίνεται ένας χαμός. Ο ένας βρίζει τους Έλληνες διαιτητές. Κάποιοι το προχωρήσαν, το πήγαν και στο SDNA, γράψαν για τον Παπαπέτρου και έχουν δίκιο, γιατί ο Παπαπέτρου φωνάζει τον Ευαγγέλου και του λέει υπάρχει κάτι φάουλ. Αλλά στο τέλος, ο Ευαγγέλου, παιδιά, πάει και το βλέπει. Άρα, ναι, μεν τον ξυπνάει κατά κάποιο τρόπο ο Παπαπέτρου και έχει την ευθύνη, αλλά την τελική απόφαση την παίρνει ο Ευαγγέλου. Αλλά εγώ δεν θέλω να σχολιάσω το ποιος από τους δύο δίνει το φάουλ. Γιατί το πρωτόκολλο λέει ότι ο διαιτητής ο μέσα αποφασίζει στο τέλος. Εγώ θέλω να σχολιάσω την προσπάθεια να το εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά και γράφτηκαν 50 blog, 50 θέματα για το συγκεκριμένο γκολ. Θα ρίξει και έγινε η σφαγή της Αλαμάνας. Το τελείως αδιάφορο αδιαφόρων. Ναι. Το απίστευτο φάουλ που έδωσε, ναι, που ανακάλυψε ο αυτός για να και στερήσει. Και η αλητία και το τέτοιο και χαμός πραγματικός που είναι καθαρά και μόνο επικοινωνία. Καθαρά και μόνο επικοινωνία. Στέργιο. Ο Στέργιος δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο τώρα. Αλλά είναι δείγμα του πώς αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα. Εντάξει. Και φυσικά όταν αντίστοιχα σε ένα παιχνίδι παθηναϊκή ομάδα στο Άρη ΣΑΕΚ έγινε η σφαγή του Δράμαλη και διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα υπέρ της ΣΑΕΚ. Με το 0-1, με τα δύο πέναλτι, ήταν απλά φάσεις που ζητούσε ο Άρης. Το site αυτό παίζει Παναθηναϊκό. Και εσύ όταν. Εγώ το είδα σε 10 site το είδα. Σε 10 site. Όλα παίζουν Παναθηναϊκό. Δεν λέω πουλάει, για ένα συγκεκριμένο, ρε φίλε. Εγώ λέω για όλου. Όχι, Λίμπερο. Λέω. Λίμπερο, 104,4. Στο γήπεδο τη Τουμπά. Εγώ δεν λέω για συγκεκριμένο site. Εγώ λέω ότι όλοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, όλο τυχαίω, αποφάσισαν ότι ένα αδιάφορο τέτοιο πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι κλασικό. Ναι, παιδιά, γράψτε. Κοινή γραμμή. Ναι, πείτε εντάξει. Ότι. Κάντε ένα θεματάκι. Κάντε ένα το θεματάκι φάουλ. Για το φάουλ. Αυτό το που φάουλ. Δεν έδωσε, να το εκμεταλλευτούμε. Εντάξει, καταλαβαίνετε, δεν έχει καμία σημασία, αλλά να το εκμεταλλευτούμε για μελλοντικό. Και μετά για να φανούν αρεστοί, όποιο γράψει το πιο σαλιάρικο κείμενο. Έτσι πάει, ξέρει μετά. Μιλάμε τώρα όμω για έπο. Μετά λένε, α πούμε, είδε τι έγραψα. Πω κειμενάρα κτλ. Μετά ο καθένα κάνει ό,τι υπερβολή θέλει, α πούμε, για να φανεί αρεστό στο γραφείο τύπου. Εντάξει. Και το γραφείο τύπου να πει καλό παιδί ο Αναστασιάδης, μας παίζει καλά. Εδώ δεν είδα τώρα, ήθελα, το έβαλα για να δω το, γιατί το πρώτο γκολ της. Το γκολ γιατί ακυρώθηκε. Το γκολ του ΠΑΟΚ που ακυρώθηκε. Είναι φάουλ, Μωρίς. Γι' αυτό το έβαλα. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκρεμίζει γιατί παλιά. Έλα, σε ποιο λεπτό τώρα. Σε ποιο λεπτό είναι στο 5. Στο 2. Στο 2. Εδώ. Στο 7 κάπου εκεί. Εδώ. Ναι. Τώρα έχει μπει τον γκολ ή όχι. Παιδιά, ραδιόφωνο κάνουμε. Όχι, θέλουμε να το δούμε, ρε φίλε. Διαμαντόπουλο. Θα σα βγάλω στο live τώρα. Όχι πάλι live. Θα σα βγάλω στο live. Ε, τι όχι. Δεν θέλουμε. Τι όχι, ραδιόφωνο αυτό κάνουμε. Δεν κάνουμε τηλεόραση. Αυτό είναι το γκολ. Να τον κρατάει. Τον κρατάει. Α, τον ρίχνει. Ναι. Κάνει φοβερό φάουλ. Εντάξει. Το ρίχνει και μετά μπαίνει. Από το τελείωμα του. Είναι φάουλ, είναι φάουλ. Τον έχει κάνει φάουλ. Είναι φάουλ, είναι φάουλ. Και το έχει κάνει πολύ πριν. Ό,τι είπα. Ό,τι είπα. Πληροφορίε μου λέγεται Μπέλι. Λοιπόν. Τι είπε. Για το Μαουρίσιο. Έκφραση είναι αυτή. Μπέλι έλεγε ο Άγγελο. Τεμπέλι. Πληροφορίε μου λέγεται Μπέλι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε. Πρώτα να μου επιτρέψετε να πω λίγα πράγματα για τον Άρη. Γιατί τι έχουμε έτσι δομημένη την τι να πεις σήμερα. Ρε, θα ποιον Άρη. Θέλω να πω δύο πράγματα. Τι να πεις, ρε φίλε. Θέλω να πω. Δεν ασχολείται κανείς. Oh. Ρε φίλε, θα στο στείλουμε το συμβόλαιο. Εντάξει, ηρέμησε, εκπομπή έχουμε. Πώς τα θόρυβο. Μα δεν δεν. Το βάλα, δεν το βάλα θόρυβο για να ακουστεί αυτό. Παιδιά, αύριο στις 7 η ώρα Ελλάδος, εγώ θα δώσω συνέντευξη εδώ στο Instagram
Όποιος θέλει μπορεί να μπει. Θα φάτε κάτι σούτια. Από κάτω τι παίζει. Θα είναι μοναδική συνέντευξη μέχρι να. Έλα ρε Ρακλάρα, ερχόμαστε. Από κάτω τι έπαιζε. Ελληνική μουσική. Θα φάτε κάτι σούτια, κανονίστε. Παιδιά, δεν fight γίνεται, team. Δεν γίνεται. Έχει έχουμε fight μαγνήτη. Team. Έχουμε μαγνήτη στη Θεσσαλονίκη, δεν γίνεται. Έχει fight team. Fight team. Τι fight Hurricane team. Fight team. Αυτός. Αυτός. MMA, ναι. Άκου να σου πω κάτι. Αν τα βλέπετε εσείς που ερχόμαστε και ψιθυρίζουν και φωνάζουν ένα φίλο Σαββίδη, βρε δεν μπορεί άλλο. President of the Fight Team, Hurricane Team Family. Founder and owner of the building and train companies, Dia Capital Group. Living Sochi, στο Sochi. Άκου να σου πω, Κώστα, αν έρθουν αυτές οι Fight Teams στο Καφτατζόγλιο και μπουν μπροστά οι αυτόνομοι, θα τους κάνει αυτόνομοι αυτούς με τα κρεμμυδάκια. Όλοι αυτοί οι fight team και τα λοιπά. Όχι, άμα κάνουν. Όχι, γιατί μαζί είναι fight team. Άμα τους πιάσουν οι αυτόνομοι αυτούς, θα τους κάνουν γιογιό. Τι λες, δε φίλε. Γιογιό και σένα μαζί! Θα ενωθούν και να δεις τι θα γίνει. Τι θα ενωθούν, με τους fight team. Μα θα παίρνουν. Θα παίρνουν. Κοινό στόχο θα είναι. Ποιο? Καλά, καλά. Θα τα πούμε σε ένα μήνα. Στο διάλειμμα, καλά Κώστα. Σε ένα μήνα, τι που θα τα πούμε σε ένα μήνα. Στη Β' Εψημή που θα παίζεις. Πάμε στον επόμενο. Όχι, Super League 2. Α, ναι, κατεβήκαμε στέριο. Από το 1 πήγαμε στο 2. Super League 2. Κατεβήκαμε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Το παιδί μας, τι είναι αυτό. Στο επόμενο μισάωρο. Ε! Κόκκινη, έχει δίκιο. Ε, κάρτα! Ποιο είναι αυτό ο Βαλμπουενά. Αυτό είναι που βγάλει τη σέντρα. Στον Άρη και έβαλε τον κολυβάγια. Ο Παολίνιο. Δε το τέτοιο. Ναι, είναι κόκκινη του λέει. Το VAR. Για να δω. Ποιο VAR το βρήκε εδώ. Βρε άσχετε, πες του όμως. Όχι, δεν έχει δίκιο. Για να δεις το. Είναι κίτρινη, παιδιά. Είναι κίτρινη, αλλά δεν κατεβάζει το πόδι ο Μαουρίστιο. Την μπάλα χτυπάει όμως. Ναι. Δεν είναι λοιπόν, κόκκινη. Λοιπόν, διάλειμμα. Δεν κατεβάζει πόδι. Και με το που επιστρέψουμε θα έχουμε 6,5 χρόνο με το Χρήστο. Αν θέλει να πει κάτι ο Κώστας, λίγο να πιάσουμε. Τα μάτσα χτεσινά δεν χρειάζεται χρήση να το πιάσει. Εγώ δεν θα πιάσω το μάτσα. Και να αρχίσει κάνει κοσάρι. Εγώ άλλα πράγματα. Όχι, εγώ άλλα πράγματα. Ο χάρη του Χαριστέα η τοποθέτηση και τα λοιπά. Εκεί θα σταθώ. Να μα πει για το Σούγκρεν. Και για το Σούγκρεν να σα πω. Ναι. Σούγκρεν. Εγώ ρε. Εγώ. Θα σα σώσω. Άμπρα. Εγώ θα σε βγάλω τσάπιο. Θα σα βγάλω πάλι. Θα έρθει η χάρτινη ρε. Θα έρθει η χάρτινη και θα την πατήσω την Κυριακή. Θα λέτε μετά. Με μπακαλιάνι και μπακούτσι ρε να του φάω εγώ ρε. Ο Αριανός τι θέλει τώρα. Ενδεκάδα κατεβάζω. Επιστρέφει και δεν ζήσει σόουζα, φίλε. Έχω καλή ενδεκάδα. 15 γιατί... μήνατε από εκεί αυτά. 16 συν ένα. Ποιο είναι ο ένα. Θα απολογηθεί σήμερα ο ένα, ο Σούντγκρεν. Τελείωσε ο Σούντγκρεν. Το λέω εγώ. Καλά, έχει τελειώσει από το Γενάρη. Δεν από τώρα. Δεν ούτε καν αποστολή θα είναι. Λοιπόν, εδώ τον άφησε χθε που είχε 14. Δεν τον αφήσει που έχουμε μεθάφρα, θα έχω 16. Και ο Ντουάρτ τραυματίστηκε. Ο Ντουάρτ χτύπησε χθε. 15 παίκτη. Μια καλή ενέργεια για το παιδί. Ένα ολόκληρο χρόνο. Έχει 5 μάτσα ακόμα. Πρόσεξε λίγο. Αυτό θέλω να πω. Όχι, με δέχτηκε ο πρόεδρο. Τελειώσαμε, παιδιά. Ποιο πρόεδρο, Κώστα? Του Fight Club. Η πόλη είναι μπλε, πραγματικά. Η πόλη είναι μπλε. Η πόλη φυσικά και είναι μπλε. Η πόλη είναι μπλε. Είναι δεδομένο ότι η πόλη είναι μπλε. Τελειώσαμε. Δεν είστε καλά το εδώ και 100 χρόνια είναι μπλε. Η πόλη είναι μπλε και κανονίστε την πορεία σα. Μα μόνο μπλε είναι η πόλη. Αλήθεια. Και τώρα που θα παίζουμε και στο παλέ, η πόλη είναι μπλε. Με μια μικρή παρένθεση με τον Μπουτάρι, κατά τα άλλα τα χρόνια ήταν μπλε. Το Μπουτάρι. Λοιπόν. Πάμε να πω δύο πραγματάκια. Ναι, πες. Σοβαρά τώρα. Αυτό το κομμάτι που είπες ότι προσέξτε και τα λοιπά είναι μια πραγματικότητα για τον Άρη και φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι. Αν δεις το πώς τρέχει, περπατάει ο Ρόουζ, το πώς τρέχει, περπατάει ο Κόρχουτ, το πώς βάζει το πόδι του, δεν βάζει ποτέ ο Γκάμα, είναι αυτό ακριβώς. Και τους το είπανε κιόλας. Παιδιά, προσέξτε, πρώτο και βασικότερο, μην χτυπήσετε. Προσέξτε, μην τραυματιστείτε. Παίξτε κανονικά, παίξτε το ποδόσφαιρό σας, παίξτε την παλίτσα σας, προσπαθήστε για το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε τίποτα ούτε να χάσουμε ούτε να κερδίσουμε πέρα από τις εντυπώσεις και το γόητρο. Αλλά προσέξτε, γιατί είμαστε λίγοι. Και ένας, ο Ντουάρτε, ήδη χτύπησε και νομίζω ότι δεν νομίζω να προλάβει. Αν δεν προλάβει τα δύο τελευταία μάτς και αυτό, δεν ξέρω τι σημαίνει κάκωση τώρα. Όπως το καταλάβει ο καθένας, στους 18 μέρες που υπάρχουν τα παιχνίδια και μάλιστα για έναν παίχτη ο οποίος συνολικά έχει παίξει 90 λεπτά, όλη τη σεζόν φέτος έχει παίξει 90 λεπτά, με τα χθεσινά τα 30. Όλο τη σεζόν αυτό έχει παίξει. Μ' αρέσει που η ΚΕΔ όρισε ξένο διαιτητή στο συγκεκριμένο μάτς της Κυριακής. Και σε αυτό που έπρεπε, στο πρωτάθλημα, είχε φέρει τον από την Ημαθία. Τέλος πάντων, ας το διαιτητή. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ασκήσουμε κριτική και να δούμε ομάδα και να δούμε συστήματα και να δούμε έβαλε τον ένα και έβαλε τον άλλον. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε χθες είναι να κρατήσουμε
για μένα την πολύ καλή παρουσία του Μπακαλιάνη. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για νεαρούς, πάντα όποτε παίζει ένας νεαρός, ποτέ δεν λέμε κάτι αρνητικό. Εγώ έχω πει πολλές φορές από πέρσι, γιατί το έχω δει το παιδί και στην προετοιμασία, για τον Μπακούτσι, ότι είναι ένα παιδί με τεράστιες προοπτικές. Και είναι ένα παιδί το οποίο αύριο μεθαύριο μπορεί να κάνει μεταγραφή και να φέρει και λεφτά στον Άρη. Χθες δεν υπήρχε στο γήπεδο. Τον έκανε στο πρώτο ημίχρονο ο Χατζηγιοβάνης χαζό. Και στη συνέχεια ήταν πολλά τα λάθη τα οποία έκανε. Δεν λέει κάτι αυτό όμως. Δεν λέει κάτι, γιατί αυτό το παιδί και ταλέντο έχει και έχει δείξει ότι είναι ικανό και έχει δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Δικαιούται να κάνει και ένα κακό παιχνίδι που στο κάτω-κάτω ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτά τα παιδιά για να παίξουν, θα πρέπει να καταλάβετε, για να ενταχθούν στην ομάδα, δηλαδή ο Τζόλης παράδειγμα στον ΠΑΟΚ, για να ενταχθεί, παίζει ρόλο και ποιος είναι δεξιά-αριστερά του, πίσω του και μπροστά του. Παίζει ρόλο και αυτό. Παίζει ρόλο το τι προσπαθεί να κάνει η ομάδα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που προσπαθεί απλά να τελειώσει αξιοπρεπώς το πρωτάθλημα. Άρα δεν πρέπει να κρίνουμε αυτό το παιδί πέρα από το καθαρά 90 λεπτό. Γιατί πώς έπαιξε, καλά ή άσχημα, να πούμε. Δεν έπαιξε καλά χθες. Αυτό και τέλος. Αλλά μπορούμε να δούμε ένα θετικό στοιχείο σε ένα 19χρονο έτερο που έπαιζε στόπερ και είχε το Μακέντα να αντιμετωπίσει. Και τα πήγε εξαιρετικά απέναντι στο Μακέντα. Και πάλι βέβαια, όπως είπαμε και το αρνητικό, ότι δεν μετράει σε ένα τέτοιο μάτς, και το θετικό δεν μετράει όπως θα μετρούσαν, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, σημαντικό κτλ. Δηλαδή, αν αυτή την εμφάνιση ο Μπακαλιάρης την κάνει στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, είναι άλλο μάτς και αλλιώς τον κρίνεις. Αλλά για μένα οι τοποθετήσεις του, ο τρόπος που αγωνίστηκε ήταν θετικός. Τερματοφύλακα Σέμαν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί το παιδί κάπου αλλού να συνεχίσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει για όλους εσάς που λέτε καλά κρατήσατε τον Έμαν και όχι τον Τσιλιγκύρη. Ο Έμαν, παιδιά, είχε συμβόλαιο. Ο Τσιλιγκύρης δεν είχε συμβόλαιο. Και αποδείχτηκε χθες το βράδυ για ποιο λόγο έλεγε όχι στην πρόταση του Άρη. Το παιδί, ο μάνατζέρ του, βρήκε μια άκρη και πήγε στο ΑΠΟΕΛ. Και πάει στο ΑΠΟΕΛ. Ποια είναι η άκρη? Προπονητής στον ΑΠΟΕΛ είναι ο Ουζουνίδης. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Κουμπάρος νομίζω είναι κιόλας. Δεν είμαι βέβαιος για το Κουμπάρος, ή αν απλά είναι πάρα πολύ καλή φίλη με τον Ουζουνίδη. Κώστα. Ορίστε. Στέργιο. Παρακαλώ. Ο πρώην αθλητικός διευθυντής του Άρη, ο κύριος Διαμαντόπουλος. Δεν λέω ότι τον πήγε ο Διαμαντόπουλος εκεί, προς Θεού. Αλλά προφανώς θα τον πήρε ο Μαρίνος, τον πήρε. Εσύ, Ντίνο, είναι καλό το παιδί αυτό, τι γίνεται? Όλα έχουν μια εξήγηση στο ποδόσφαιρο, να ξέρετε. Όλα στο ποδόσφαιρο έχουν μια εξήγηση. Θεωρώ σημαντική την παρέμβαση του Άγγελου Χαριστέα χθες το βράδυ για δύο λόγους. Από τη μία, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούν άπαντες ότι δεν γίνεται να ασκείς κριτική στην ομάδα στο συγκεκριμένο μάτς, στους παίχτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παιδιά. Ήμαρτον. Μπορείς ενδεχομένως να ασκείς τη διοίκηση, γιατί στη διοίκηση, η ομάδα έτσι. Φυσικά και θα τις ασκήσεις, αλλά τι, γιατί είναι 1η Ιουλίου, Στέργιο. 1η Ιουλίου είναι, τι να κάνει, έχει μπαν το Γενάρη. Να την ασκήσεις στη διοίκηση όταν πρέπει να την ασκήσεις. Όχι να την ασκείς επειδή πρέπει να την ασκείς, επειδή έτσι εξυπηρετεί διεσωστρέφεια. 1η Ιουλίου είναι χθες. Δεν την άφησε την ομάδα στην κανονική διάρκεια χωρίς παίκτες. Και πάλι, πλήρωσε η διοίκηση λοιπόν τις τελευταίες μέρες 600.000 ευρώ. Που για τον Καρυπίδη, φίλε, είναι μεγάλο ποσό. Δεν είναι Ιβάν ο Καρυπίδης. Τα 600.000 χωρίς έσοδα, χωρίς τηλεοπτικά, χωρίς εισιτήρια, και ενώ την προηγούμενο μήνα έδωσε άλλα 850, είναι πάρα πολλά. Για το μέγεθός του. Είναι εξωπραγματικά τα λεφτά που έδωσε στους παίκτες. Και καθίσαν αυτοί οι 5-6, όπως λένε, ο Γκάμα, ο Κουέστα, ο Ματίγια και όλοι αυτοί. Θα μου πεις, τι είναι, λεφτά έξτρα τους έδωσε? Όχι, βέβαια. Λεφτά που τους όφιλε, λεφτά που τα διακανόνισε, μέρος του διακανονισμού, αλλά πλήρωσε. Ο Χαριστέας λοιπόν είπε, ένα, από τη μία να ηρεμήσουμε, και από την άλλη είπε το πάρα πολύ σημαντικό, και εκεί πρέπει να εστιάσει ο Άρης. Και νομίζω ότι για να το λέει και δημόσια, προφανώς έχει γίνει. Και προεργασία, προφανώς έχει γίνει προεργασία, το μπαν. Γιατί αν τελειώσει το θέμα του μπαν εντός των ημερών, τότε αυτομάτως θα σταματήσει και η ανασφάλεια που έχει δικαιολογημένο ο κόσμος που βλέπει 15 παίχτες. Σου λέει, τι γίνεται, ρε φίλε? Είναι και λίγο εδώ που τα λέμε. Δεν είναι, δεν είναι καλό, αλλά να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός
Είχε 9 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 χθες στο ρόστερ του και τους έβαλε και μέσα. Αν ο Άρης είχε τη δυνατότητα να ανεβάσει, όχι να κάνει μεταγραφές, απλά να ανεβάσει παίκτες από την ΚΑΠΑ 19. Δεν θα είχε 15, θα είχε 20 κι αυτός. Δηλαδή το σημείο είναι αυτό. Η διαφορά των δύο ομάδων χθες είναι αυτό. Ότι ο ένας έχει 9 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19. Αλλιώς και ο Παναθηναϊκός με 14 θα έπαιζε. Γιατί έφυγε ο Ινσούα, ο Γιώχανσον, ο Τάδε. Και εντάξει, και χθες υπήρχε και η συγκυρία, έχεις έναν τραυματία και έναν τιμωρημένο. Για τους παλαιότερους δε, που λέμε τώρα για τους παίκτες πόσο παλιά αν θυμάστε 16 υπήρχε, Στέργιο. Εμείς είμαστε ρομαντικοί στο ποδόσφαιρο. Και κάναμε δύο αλλαγές, θυμάμαι, έτσι. Και προφανώς αναπολύ και ο Έλληνικ τις εποχές που δεν επιτρέπονταν οι αλλαγές ακόμα. Το 1950. Ναι, δεν υπήρχαν, ναι, τότε. Πολύ ωραία, μια χαρά. Και αν κάποιος μη παίκτη τραυματιζόταν, έπαιζες με 10, με 9. Εντάξει, τώρα ευτυχώς υπήρχε και μπήκε και ο Διαμαντόπουλος και το πάλεψε το παλικάρι στο διάστημα που έπαιξε. Το σημαντικότερο από όλα λοιπόν για τον Άρη είναι να υπάρχει μια ηρεμία, να περάσουν αυτά τα παιχνίδια χωρίς μεγάλα σκορ, χωρίς αξιοπρεπώς τέλος πάντων και με μια προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές. Να δούμε και 2-3 παιδιά πιο νέα σε ηλικία να προσπαθούν και να δείξουν 5 πράγματα και μέσα σε αυτό το 15ήμερο που υπάρχει να λυθεί το μπαν. Με τον μπαν. Αυτό είναι ρε φίλε. Ρε παιδιά στο... αυτό 300 θέλει ο άλλος. Εντάξει. Ενώ είναι 79 τα δεν δουλευμένα. Κάτσε ρε φίλε κι εσύ. Κάντε μια ρύθμιση 10 ρε. 10 χιλιάρικα στο σώμα. Δεν θέλει. Μπραφ τα θέλει. 8. Τι μπραφ 300. Ναι. Άντε ρε μπούμπου πες του και 300 μπραφ θέλει ο ένας. 125 μπραφ θέλει ο άλλος. 80 μπραφ θέλει ο άλλος. Ρε φίλε 700-800 χιλιάρικα εντάξει. Που δεν είναι δικά σου χρέη. Δεν είναι του καρυπή. Τι κάνουμε τώρα. Το προσπαθεί. Α δούμε. Να το λύσει. Λοιπόν. Όπως αντιλαμβάνεσαι, κάποια στιγμή θα φτάσει όταν φτάσει στο αμήν Κώστα και αν δεν έχει βρει και δεν τον πείσει, θα τα βγάλει και τα δώσει. Ποια κάνει. Αυτό θα κάνει κάποια στιγμή. Αρκεί και να γίνει και η ρύθμιση που λέμε, να μπορεί έτσι. Μην το δώσει και την άλλη μέρα πήγε. Καλησπέρα σας, δω. 300 χιλιάρικα, γιατί τα δώσατε στο συγκεκριμένο κύριο. Ναι, ναι. Από πού. Πρέπει να υπάρξει ναι, ναι. Και κάλυψη νομική. Ναι, η επόμενη ιστορία ότι Στέλιο, θέλει να πληρώσει παρεκκλήσεις, αλλά δεν μπορεί νομικά. Ακόμα δεν μπορεί, ναι. Λοιπόν. Ακόμα δεν μπορεί, Στέριο. Είναι σαν το παραμύθι που λέτε εσείς ότι θέλει να κάνει μεταγραφές, αλλά έχει φάει λάθος φίλου πλέον. Ορίστε, είπα και εγώ κάτι για σένα. Όχι. Γιατί πολύ εύκολα στον Άρη τα βγάζετε όλα ψέματα, ρε φίλε. Πάλερο. Θέλει να κάνει μεταγραφές, υπάρχει το φαλάσσι φρεπλέ και για να μην έρθει κάποιο μπαν από την UEFA χθε. Δεν, γι' αυτό και ο Πάο και ο Καρυπίδη για να μην έρθει ω ΔΟΕ και το κλείσει το σπίτι. Εντάξει, θέλει να το κάνει νόμιμα. Δηλαδή, τι συγγνώμη, γιατί είναι κακό αυτό. Λοιπόν. Και αυτό κακό είναι που θέλει να πληρώσει νόμιμα. Λοιπόν, διαιτητές δεν ξέρω. Και δεν τα δίνει μαύρα. Διαιτητές είπαμε. Έτσι επιγραμματικά. Είπαμε ένας Ρώσος, είπαμε. Τι διαιτητή, Λευκορώσος. Αυτός εκεί. Κουλμπάκοφ. Δεν μας έφτανε το Ρώσος, το βάλε και λευκό μπροστά. Κουλμπάκοφ με πόδες τον Ζιούκ. Ζιούκ. Ναι. Αρθεί και το Μασιάνγκα. Να έρθει να διαφυλάξει. Ένα κουτσιάφτη. Τζίλο στο βάρ και ψαρί. Τζίλο στο βάρ για να διαφυλάξουμε ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει. Παναθηναϊκός. Μην γίνει κανένα κουλό. Όφι πάω, κουμπαράκι. Εναντίον σου είναι αυτό, αν δεν καταλαβαίνει με τον Τζίλο. Κολοτσιόνη Γιώργιο. Κολοτσιόνη. Κολοτσιόνη. Γιώργιο, τέταρτο τσακαράκι, βάρ Διαμαντόπουλο. Τριανταφύλου. Ο φίλο μα ο Κομίνη διευθύνει το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Γιατί τον βάλαν στον Μπάουκ. Βασικά μπορεί να τον βάλω στο ΠΑΟ Κάρι τελευταία αγωνιστική να έχει ενδιαφέρον το μάτσα. Είναι ο μόνο τρόπο να κερδίσω. Όχι, είναι ο μόνο τρόπο να γεμίσει η τούμπα. Θα κερδίσω. Η Μπατού. Με Κομίνη. Σιγά μην και δεν, κομίνη, δεν είναι το momentum για να έρθουν, να ξέρει. Θα βάζουμε την ομάδα τώρα. Όχι μετά απ' έξω. Προκειμένου να δούμε ξανά τον Κομίνη και να το χειροκροτήσουμε, νομίζω. Είναι ο μόνο τρόπο λοιπόν. Να κερδίσω στην τελευταία αγωνιστική αυτό. Να βάλει Κομίνη διαιτητή. Όχι γιατί θα με ευνοήσει, γιατί θα μπει μέσα. Με Κομίνη. Άλλη μια είδηση πριν πιάσω έτσι λίγο. Του ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάτι νεότερο. Δηλαδή, πρέπει να μας πει για το μάτς, φίλε. Εγώ τελείωσα. Για το μάτς θα πω, αλλά να ξαναπιάσω γιατί ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει εδώ. Το έκανα μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό. Να σχολιάσει την τοποθέτηση του Φερέιρα ότι ήσουν πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτός τόπου και χρόνου είναι ο Φερέιρα και αν θυμάσαι, έλεγα. Κάναμε πολλές ευκαιρίες από 10 μέρες ότι. Σαν σε ερώτηση. Ποιος? Είπε ο. Κάτσε για να το απαντήσω όλα μαζί. Σε ερωτήσει τον Στόρμ μου, Στέργιο θέλει να φύγει και μα δουλεύει. Δεν έχω απάντηση. Να πω όχι, παιδιά. Νομίζω πω ναι. Θέλει την αποζημίωση. Τίνω να πάω προς τον ναι. Λοιπόν, αποζημίωση. Λοιπόν, σε 15 μέρες θα αποφασίσει, παιδιά, τουρκικό δικαστήριο για το αν θα μετατραπεί σε τζαμία για Σοφιά. Α, και εγώ το πώς. Άσχετο. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Λες για πάω και τα λοιπά. Έχω δύο-τρία μπροστά μου δύο ειδήσεις. Βάρεσε κανόνη και επίσημα ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης στο βόλεϊ. Και το βόλεϊ του καλό σου καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά την ελπίδα. Να σου πω κάτι τώρα. Είναι τραγικό όμως. Μιλάμε για μια. Που ψήφισε υπέρ του Ολυμπιακού τότε. Μιλάμε για μια πόλη που έχει μόνο αυτό. Βέβαια.
Είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολος στο βόλεϊ είναι μια από τις ομάδες πυλώνες του αθλήματος. Και φυσικά η Σφίνα, η καθημερινή, για τον Αλέξη Κούγια έβγαλε μια ανακοίνωση και αναρωτιέται. Εγώ νομίζω ότι γιατί, γιατί ο Πανιώνιος είναι σε τιμές φαβορί στο μάτι. Μπράβο του όμως. Μπράβο του. Μπράβο του στο συγκεκριμένο. Γιατί έλεγατε ότι θα το πάρει, θα το δώσει. Αυτό που σημειώνουμε και στο ΠΑΟ 24. 0-2. Ναι. Ο Αλέξης Κούγιας ξέρει τα πάντα για τις άλλες ομάδες. Για τη δικιά του ομάδα δεν ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό. Ας δώσει μια απάντηση. Δεν γίνεται να έχει όλες απαντήσεις για οποιοδήποτε θέμα του ποδοσφαίρου και σε αυτό να μην έχει απάντηση. Έβαλε πρόστιμο. Λοιπόν, δύο πρόστιμα κιόλας. Έβαλε πρόστιμο, 50 αρέας. Γλιτώνει μπάτζετ ο Αλέξης με αυτά τα μάτς, φίλε. Τα βρήκε, την ευκαιρία τη βρήκε. Γλιτώνει μπάτζετ. 50-50. Λοιπόν. Να βάλουμε κι εμείς ένα. Στους 12 παίχτες. Λοιπόν. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ήταν. Πριν πρέα του δώσω, όχι. Η ενδεκάδα ήταν αναμενόμενη. Ναι. Και η παρουσία του Σβιτέρσκι λόγω τη εικόνα του στο Κλεάνη Βικελίδη, ανεξάρτητα αν έχασε τουλάχιστον δύο γκολ. Ποια εικόνα, Ζεστέριο, δεν ήταν καλό. Ήταν με στι φάσει. Πώ ήταν, μια χαρά ήταν. Με στι φάσει με παίχτε που δεν τρέχανε. Βλέπει συγκριτικά ένα παίχτη σε σχέση με τον άλλον που παίζει θέση του. Α. Ο Ακπομ λοιπόν τον playoff δεν είναι καλύτερο από του Σβιτέρσκι. Γιατί στο πρωτάθλημα υπάρχει Ακπομ φέτο. Πέρσι υπήρχε, φέτος δεν υπάρχει. Έχει βάλει 10 γκολ. Και 10 γκολ έβαλε και ο Ιντέγε. Τι πάει να πει αυτό. Λοιπόν, την εμφάνισή του κοιτάμε. Ο Στόχ ήταν βασικός και αυτό αναμενόμενο. Ο Τζόλης το ίδιο αναμενόμενο. Έσβησε ο Τζόλης. Αναμενόμενη. Έσβησε ο Τζόλης. Η επιστροφή του Ελ Καντουρί. Εντάξει, σε όλο το μάτσα πετάει το παιδί. Μα ούτε με τον Άρη ήταν καλό. Εντάξει, 18 χρονών είναι, κουλάρε. Τον κάναμε τέτοιο όμω, βαμπάστε. Και τι θα είναι το παιδί, θαύμα. Αυτό ακριβώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Αναμενόμενη και η επιστροφή του Ελ Καντουρί μετά από τιμωρία και πήγε στη συνταγή των τριών έτσι κεντρικών χαφ με Μαωρίσιο Εσίτη και Ελ Καντουρί, που ας πούμε ότι έδειξε και ένα-δύο πράγματα στα προηγούμενα μάτς και σου λέει έτσι θα πάω και με την ΑΕΚ. Λάθος. Και υπάρχει, σε εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ αυτό. Και υπάρχει λοιπόν ένα πρώτο ημίχρονο όπου η ΑΕΚ έχει κάτι 7 λεπτά που κατασκηνώνει από τη μέση στη μεγάλη περιοχή. Να το, αυτό είναι. Και δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει από τη μεγάλη περιοχή. Ποιο? Και έχει κερδίσει η ΑΕΚ 10 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό. Και φάουλ έξω την περιοχή και ξανά κόρνερ και ξανά φάουλ. Μία άμυνα πραγματικά να πελαγοδρομεί. Αφού άλλο κοιτάει, ο Γιαννούλη κοιτάει. Α, τον έχει με πλάτη. Πέναλτι. Πέναλτι. Δεν γίνεται δουλειά έτσι όμω. Ναι, σχολιάζουμε το μάτι. Σωστό, ναι. Έχει δίκιο. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Πε στεριό. Μιλούσε 10 λεπτά. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Όποτε έχει δίκιο το λέω. Σπάνια μένα, αλλά έχει δίκιο. Πε το. Σπάνια έχει δίκιο ή σπάνια το λες. Σπάνια έχει δίκιο και σπάνια το λέω. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν το χειρότερο πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ στα χρονικά. Πάντως ήταν πάλι μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση, τέλος. Από καρδιωτική ως Δεμπάη. Και μια ΑΕΚ που δικαιολογημένα νομίζω προηγήθηκε στο πρώτο μέρος. Εντάξει, δεν θυμάμαι ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, προηγήθηκε. Και ξανά πήγε ο ΠΑΟΚ σε ένα μοτίβο. Να δούμε τι θα αλλάξουμε στο ημίχρονο, τι θα πει ο Φερέιρα στο ημίχρονο και τι θα αλλάξει ο Φερέιρα και μια τρύπα στο νερό. Εντάξει. Μπαίνει μέσα ο Μπίσεσβαρ πραγματικά με εκπλήξει προς το χειρότερο σε κάθε εμφάνισή του. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα. Εντάξει. Προσπάθησε πάλι με την κλασική κίνηση να απειλήσει και εκτός περιοχής και εντός περιοχής. Εστία δεν βρήκε ο Μπίσεσβαρ, ούτε χθες. Έκανε καλό όμως. Τι καλό έκανε. Σουτ. Πού? Το μάτς. Εστία δεν βρήκε. Δεν βρήκε εστία. Λίγο πάνω. Ευκαιρία ήταν. Λίγο πάνω. Ήταν ευκαιρία. Λίγο πάνω. Εντάξει. Καλά το έκανε και το σουτ. Δεν το έκανε καλά, ρε Χρυσανθέ, αυτό λέμε. Εντάξει, δεν το έκανε καλά. Γενικότερα... Ο Πασχαλάκης όλο βγάζει πάντως. Γιατί τον κράζεται. Όλο τον κράζεται τον Πασχαλάκη. Όλο βγάζει, εγώ βλέπω. Βλέπω 35 λεπτά όλο αποκρούει. Ο Πασχαλάκης ήταν μέχρι τον γκολ ενδεχομένως ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ. Ειδικά κάνει μια επέμβαση τη στιγμή που πήγε να πέσει αριστερά. Η μπάλα πάει δεξιά και την προλαβαίνει και τη βγάζει. Στο φάουλ του Λιβάγια. Για κανένα δύσκολο. Για πολλού. Φέρει ευθύνη στη φάση στον γκολ από την άποψη ότι είναι μέσα στη μικρή περιοχή και εκεί που είναι η μπάλα βγαίνει και με δεν το φύλακας βγαίνει. Και του παρασύρει όλου και αυτό φυσικά, ακούμε... Το βγαίνω και δεν βγαίνω ναι. Που έκανε. Ναι. Έμεινε ο Πασχαλάκης εκεί, ο Βαρέλα πήδηξε σε λάθος χρόνο, ο Ίγκασον δεν πήδηξε καθόλου. Αυτό ο είναι. Ο Μάτος πήγε το σκέτσι να πηδήξει, ακολούθησε. Δεν κύριε ο Τσιγκρίσκι μέσα στη μικρή περιοχή. Άμα τα δύο στόπερ δεν σηκωθούν όμως δεν φταίει ο τερματοφύλακας, παιδιά. Αυτό είναι σύνολο. Έχουν πολύ την εντύπωση. Δεν ξέρω αν είναι σωστή. Εντάξει, βγήκε και δεν βγήκε. Ότι είναι μέσα στη μικρή περιοχή, βγαίνει και του παίρνει βάρνα. Ναι, παίρνει βάρνα και κάνει πέναλτι. Αν είσαι τερματοφύλακα που. Εντάξει. Παιδιά, τι κάνουν, η ΑΕΚ παίζει μπαλάρα, βλέπω εδώ. Μαζί μα και ο Κώστας, λοιπόν. Μαζί μα και ο Κώστας. Μα τώρα είδα Κώστα φάση... το είδαμε χθε το μάτσο. Όλο. Σε κάποια φάση βάζει τριάδα πίσω ο Φερέιρα με Μιχαηλίδη, Ίγκασον και Βαρέλα. Γίνεται fullback στα δεξιά ο Ροντρίγκο, fullback στα αριστερά ο Γιαννούλη.
χάνει τις ευκαιρίες του Μπίσεσβαρ. Εντάξει, τουλάχιστον 5 φάσεις κατέγραψα εγώ που γίνεται λάθος πάσα για να βγει παίκτης του ΠΑΟΚ μπροστά από τον Μπάρκα. Δεν γίνεται πάσα ποτέ σωστά. Έρχεται ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει σφιγμό και λες ότι αν βάλει τον γκολ όλα γίνονται. Αυτή η προσδοκία. Η προσδοκία. Κόντρα σε αυτά που βλέπεις στο παιχνίδι. Ναι. Και έρχεται και το πέναλτι του Μιχαηλίδη που είναι σωστό το πέναλτι, η απόφαση. Εντάξει. Μην πάμε τώρα στο γράμμα του νόμου και στο πνεύμα και δεν ξέρω τι άλλο του νόμου. Είναι πάτημα μέσα στη μεγάλη περιοχή, οριακά. Μέσα στην περιοχή πάνω στο το πόδι. 0-2, γεια σας. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πετύχει ούτε τον γκολ και πλέον καλείται εκεί που θα ήταν ψιλοάνετος αν κέρδιζε την ΑΕΚ χθες. Έχει 5 παιχνίδια που νομίζω θα πάει η κατάσταση μέχρι το τέλος. Και συν τις άλλες η ΑΕΚ έχει αποκτήσει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, τουλάχιστον τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει 0-2 στο ΑΚΑ, θα μετρήσουν τα αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια που εκεί θα έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει 0-1, πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Πρώτα μετράνε τα μεταξύ τους στα play-off και μετά στο σύνολο. Εντάξει. Οπότε ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πλέον μία νίκη στο ΑΚΑ, αν πάει και κατάσταση πόντο-πόντο. Με νίκη στο ΑΚΑ, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάρει 3 παραπάνω βαθμούς από τον ΠΑΟΚ στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια. Δεν το ξέρω. Εκτός αν δεν κερδίσει τον Όφι, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ έχει Όφι το Σάββατο στο Γεντί Κουλέ. Εγώ σου λέω το φυσιολογικό, διπλό. Έχει κολλητά Ολυμπιακό και ΑΕΚ και τα δύο εκτός. Εκεί θα κρυφτεί. Εντάξει, μέσα Παναθηναϊκό διπλό. Και τελειώνει με Άρη. Ωραία, εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει σίγουρα νίκη με τον Άρη, νίκη με τον Παναθηναϊκό νίκη με τον Όφι. Που δεν είναι τόσο εύκολο το νίκη με τον Όφι, να ξέρεις, γιατί ο Όφι αγαπάει η Μέλισσαν, να ξέρετε. Είναι φίλοι. Εγώ θα πω ότι ο Όφι θέλει να κάνει μια νίκη στα play-off. Εγώ αυτό θα πω. Γιατί άμα πάρω μια ισοπαλία εγώ, δεν θέλει μια νίκη. Θέλει μια νίκη και μια ισοπαλία. Και βάλιστα δεν θέλει να κάνει μια νίκη. Θέλει να κάνει μια νίκη με 2 γκολ διαφορά. Με 3 γκολ διαφορά. Για να το κλείσουμε, να πάμε στο διάλειμμα. Με 3 γκολ διαφορά θέλει να κάνει νίκη για να περάσει τον Άρη να πάει πέμπτος. Η κατάσταση είναι στο 4-0. Απελπιστική. Κάτσε για να στο τελειώσω πάνω στο κομμάτι για την ισοβαθμία. Έχουμε και καλεσμένο μετά. Μια και 10 πήγε, παιδιά. Απλά η ΑΕΚ δεν πρέπει να πάρει. Δεν πρέπει να έχει απώλεια με τον Άρη εκτός έδρας. Και με τον. Έχει πολύ πιο εύκολο πρόγραμμα. Έχει Παναθηναϊκό και Όφη στην έδρα της. Παναθηναϊκό, Όφη στην έδρα της. Έχετε το κοινό σημείο αναφορά στον Ολυμπιακό. Έτσι. Αδιάφορος. Μπορεί και να επιλέξει ο Ολυμπιακός, φίλε, ποιος θα πάει στο Champions League. Αν το σκεφτείς. Εγώ θα πω το εξής για να πάμε στο διάλειμμα. Ο ΠΑΟΚ δεν παρουσιάζει καμιά βελτίωση. Και ήταν και οξύμορο να περιμέναμε την ομάδα να βελτιωθεί μετά τον κορονοϊό. Όταν τους προηγούμενους 7 μήνες μια ευθεία γραμμή πάνω κάτω, με λίγες έτσι. Εξάρσεις. Γιατί η ΑΕΚ είναι καλύτερη μετά τον κορονοϊό. Είναι πιο συμμαζεμένη, έχει πιο ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο και το εφαρμόζουν οι παίκτες της, βασιζόμενοι στην ποιότητα που έχει μεσοπιθετικά. Εγώ πραγματικά είναι οξύμορο και τρελαίνομαι που ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βάλει γκολ στο Σβάρα, στον Οικονόμου, στον Τζιγκρίνσκι. Εντάξει, οκ. Ο Άρης έχει βάλει 4. Μόνο το σεβασμό στα παιδιά. Το έλεγα και χθες τον Γιώργο Ζαγόρα και κλείνω. Ναι. Το βασικό ερώτημα που πρέπει να δώσει απάντηση η οικογένεια Σαββίδη με το Ρέμπε, χωρίς το Ρέμπε, δεν ξέρω. Είναι αν αυτός ο προπονητής, να το πω απλά, όπως λένε οι υποστηρικτές του, που είναι λίγοι και όσο πάνε και λιγοστεύουν, αν μπορεί αυτός ο προπονητής με 2, 3, 4 δικούς του παίκτες και να διώξει αυτός που δεν θέλει, να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην επόμενη μέρα από τη νέα σεζόν. Εγώ δεν το πιστεύω. Αλλά την απόφαση θα την πάρει η οικογένεια Σαββίδη. Αυτό για μένα είναι το βασικό, το κομβικό ερώτημα. Τώρα, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν, αυτό είναι θέματα. Που ακολουθούν. Θα μείνει ο Φερέιρα, πρέπει να μείνει ή πρέπει να φύγει. Αυτή είναι η καυτή ερώτηση για τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί έχουμε και καλεσμένο μια ωραία συνέντευξη. Μείνει στο Λίμπερο για ένα θέμα της επικαιρότητας. Μαζί μας ήταν η Ντερβέτεν την πρώτη ώρα της εκπομπής. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Live streaming, επίσημος χορηγός ελληνικής Super League, υπηρεσία Cashout, κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί και Κώστα. Μαζί μας και Arena Rapid. Το κορυφαίο συμπλήρωμα διατροφής σας δίνει ενέργεια και ευεξία και φυσικά το βρίσκεται στα φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα, πιστοποιημένο στον ΕΟΦ. Ό,τι πρέπει για τις δύσκολες εποχές που περνάμε για να ανεβεί η διάθεσή μας. Arena Rapid, το παίρνεις και μπαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Και βέβαια μηνυματάκια για γυαλιά ηλίου από Opticon Express.
FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στην Τρόικα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Από τα δυσάρεστα της πρώτης ομάδας θα πάμε στα ευχάριστα της ΚΑΠΑ 17, η οποία σε ένα παιχνίδι όντως συναρπαστικό που κρίθηκε στα πέναλτι και λέγαμε και νωρίτερα ότι θα έπρεπε ενδεχομένως η Super League να το πήγαινε σε μια άλλη ώρα, γιατί πραγματικά όσοι το είδανε το παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον. Κερδισμένη στα πέναλτι η ομάδα της ΚΑΠΑ 17, έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας, τον Απόστολο Παπαβασιλείου. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την επιτυχία και σε εσάς και στους συνεργάτες σας και στα παιδιά και στους γονείς ενδεχομένως. Δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Εντάξει, όταν μιλάμε για παιδιά 16, 17 χρονών, 15. Σε όλους τους συγχαρητήρια. Απαιτητικό παιχνίδι. Και με τη ζέστη και με την περίοδο που έγινε και με τη διάρκεια που είχε. Ναι, ήταν ιδιαίτερες συνθήκες. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε τι ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Καταρχάς, να πούμε ότι αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς που είπατε πιο πριν, στα παιδιά, ακόμα και στους γονείς, γιατί ξαφνικά μετά την καραντίνα βρεθήκαμε να κάνουμε προπονήσεις. Στο επιτελείο, σε όλους αυτούς που συνεισφέραν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά στη διοίκηση και στην ομάδα που μας στηρίζει σε κάθε τι που θέλουμε να κάνουμε. Συνδυάστηκε, είχαμε το μυαλό μας, όσο περίεργο και αν ακούγεται, και με τι γίνεται με την πρώτη ομάδα. Εντάξει, ήταν λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Εντάξει, ελπίζω να πάνε όλα καλά και εκεί. Η εικόνα των ομάδων, Απόστολε, ήταν αυτή που περιμένατε μετά από ένα διάστημα πολύ μεγάλης απραξίας για τα παιδιά. Και του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Αυτό που είδαμε χθες. Καταρχάς ήταν εξαιρετικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, μετά από 4 μήνες απραξίας και μετά από σε τέτοιες συνθήκες, με τόσους βαθμούς Κελσίου, Ιούλιο, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι ο τελικός ήταν συναρπαστικός, δηλαδή τα παιδιά βγάλαν απίστευτα πράγματα που πιθανόν κανείς μας δεν περίμενε ότι έχουν τέτοια αντοχή. Όσον αφορά την προετοιμασία μας, 4 μήνες πριν εμείς δεν σταματήσαμε, δουλεύαν τα παιδιά, είχαν το πρόγραμμά τους, δουλεύαμε στο κομμάτι της ψυχικής κατάστασης, δουλεύαμε καθημερινά με τηλεδιασκέψεις, τακτικά τους είχαμε βάλει ασκήσεις, να το πούμε έτσι, ανάλυσης, είχαμε κάνει πολλές καλές εργασίες, ήταν και μια ευκαιρία για να δούμε και εμείς παραπάνω πράγματα, οπότε είχαμε προετοιμαστεί κατά άλλα για οποιοδήποτε ενδεχόμενο και μας βγήκε σε καλό. Από τα βίντεο που είδαμε και τις φωτογραφίες, το χαρήκατε όλοι σας. Ιδιαίτερα. Και ήταν ένα καλό φινάλε για μια σεζόν δύσκολη, δεν είναι? Ναι, ήταν δύσκολη σεζόν. Το χαρήκαμε γιατί τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ. Έχουν την αγωνία τους, μεγαλώνουν. Θέλουν να εξελίσσονται, θέλουν να παίξουν, να φτάσουν στο υψηλό επίπεδο, να φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Και είναι όμορφο να τους βλέπεις να ευχαριστούν. Γιατί στο τέλος μπορείς αυτές τις ηλικίες να λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και έτσι είναι. Αλλά το ότι δημιουργούν το μέταλλο αυτό του νικητή, ότι είσαι στον ΠΑΟΚ και πρέπει να έχεις νοοτροπία νικητή, έτσι κι αλλιώς, και το έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, είναι κάτι φανταστικό. Και τους βλέπεις μετά στα χαμόγελά τους. Αυτό που δεν ξέρει πολύ κόσμο στο Απόστολο είναι ότι τα περισσότερα παιδιά της ομάδας που είδαμε χθες, εσύ τα ξέρεις από 8 χρονών, από 9, από 10. Από δηλαδή, 9, ναι, είμαστε μαζί από τότε. Είναι κάτι το εκπληκτικό, εντάξει, να έχεις μια πορεία και ουσιαστικά να παίρνεις ένα πιτσιρίκι 8-9 χρονών και να το φτάνεις στην ηλικία του 16-17, είναι μια πολύ σημαντική πορεία, δεν είναι? Και για εσένα και για τα παιδιά, νομίζω το δέσιμο που έχετε ξεφεύγει από προπονητή παίκτη. Έχω την εντύπωση. Ναι, πλέον κρατώντας βέβαια τις ισορροπίες, είναι πλέον κάτι εκπληκτικό και τα περισσότερα παιδιά είναι έτσι, αλλά και τα παιδιά, γιατί η ηλικία αυτή της ΚΑΠΑ 17 αποτελείται από 2003 και 2004. Εγώ είμαι του 2004 όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και 2003 ήταν μια ηλικία πάνω. Ήμασταν κάθε μέρα μαζί, μπορεί να μην ήμουν εγώ προπονητής, είχαν εξαιρετικούς προπονητές δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν δύο χρονιές, ας πούμε, παιδιών που πάντα λέγαμε ότι όταν αυτά τα παιδιά θα φτάσουν, ας πούμε, στην ΚΑΠΑ 17, θα είναι το μείγμα αυτό και η ομάδα αυτή θα είναι κάτι το εκπληκτικό, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν εκπαιδευτεί, έχουν νοοτροπία σωστή, είναι ταπεινά, δουλεύουν σκληρά, είναι πραγματικά, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Και είμαστε χαρούμενοι σαν οργανισμός που όλα αυτά τα χρόνια εκπαίδευσης τα βλέπουμε όχι γιατί κερδίσαμε ένα τελικό, για το πώς παρουσιάστηκαμε στο παιχνίδι. Σε όλους τους τομείς. Πρωτάθλημα πέρσι για σένα και τα παιδιά στην ΚΑΠΑ 15, πολλά εκ των οποίων ήταν και εκθέσεις στο γήπεδο. Πρωτάθλημα και φέτος. Ωραία είναι να τελειώνει η χρονιά έτσι.
για έναν προπονητή, νομίζω. Είναι ωραία, είναι ωραία. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι ωραία. Είναι ωραίο και ξαναλέμε, κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για όλους αυτούς τους σκόπους που έχουν, που έχουμε περάσει. Το πιο ωραίο θα είναι να τα βλέπουμε τα παιδιά, όπως παράδειγμα βλέπουμε τον Χριστάκη και τον Τζόλι, να τα βλέπουμε πάνω και να ξεχωρίζουν κιόλας. Τα περισσότερα παιδιά, το... Απόστολε, που έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο, είτε μιλάμε για τον Τζόλι, είτε για τον Τσιγκάρα που έκανε τον ντεμπούτο του, τον Μιχαηλίδη, τα παιδιά που είδαμε στη Σούπερ Λίγκα, τον Τζαούσι, τον Λίρατζι, τον Διαμαντή. Είναι παιδιά που έχει συνεργαστεί μαζί του, τα ξέρει πολύ καλά και φαντάζομαι είναι για, όλα τα, για όλο το team των Ακαδημιών. Είναι κάτι το ξεχωριστό να βλέπει τα παιδιά αυτά να παίζουν στην αντρική ομάδα. Βέβαια, όλα αυτά τα παιδιά που είπατε είναι. Και άλλα είναι παιδιά, παιδιά τα μπορεί παιδιά... να δικό κάποιο, αλλά είναι πολλά. Και άλλα. Ο Χατζησαραβός, είναι και άλλα παιδιά εννοείται. Να πούμε τώρα ότι σε φετινή χρονιά πολλά από τα παιδιά αυτά που, που είδατε χθες στον τελικό είχαν κάνει ήδη προπονήσεις με τον Παύλο, έτσι. Δηλαδή ο Παύλο ήταν κοντά από την αρχή, έκαναν κάποιες προπονήσεις μαζί τους, κάποια παιδιά παίξανε στην ΚΑΠΑ 19, την πρωταθλήτρια. Τώρα στην, πριν προετοιμαστούμε για τον τελικό, στην προετοιμασία μας για τον τελικό, κάναμε κάποια παιχνίδια με την ΚΑΠΑ 19. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Όλο το team της ΚΑΠΑ 19 έρθει στο γήπεδο για να δει τον τελικό. Δηλαδή είναι κάτι και τους ευχαριστούμε κιόλας και το να είναι και ο Παύλο κοντά στα παιδιά, αντιλαμβάνεσαι. Τους δίνει ένα έξτρα. Αυτό πήγαν σε ρωτήσω ακριβώς. Έχει υπάρξει και συνεργάτη του Παύλου Γκαρσία τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν χθες στο γήπεδο και ο Κώστας Ιωσηφίδης και άλλοι άνθρωποι της ΚΑΠΑ 19. Είναι για τα παιδιά σημαντικό, εντάξει. Είναι μια εμβληματική φιγούρα για όλο τον ΠΑΟ γενικότερα, αλλά πόσο μάλλον για παιδιά 15-16 και αυτά χρόνια να βλέπουν τον Παύλου Γκαρσία δίπλα τους. Βέβαια είναι σημαντικό και το πιο σημαντικό θα λέω είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά πέρασαν. Ο Παύλου ήταν όχι απλά ήρθε να δει το παιχνίδι και μέσα στη χρονιά. Τα γνώριζα τα παιδιά, τα παρακολουθούσε, τους έπαιρνε πάνω στη 19. Κάποια παιδιά παίξανε πιο μικροί, έτσι και αλλιώς και χθες κυρίως πιο μικροί ήμασταν σε σχέση με τον αντίπαλό μας, αλλά και είχαν πάει και στην ΚΑΠΑ 19 νωρίτερα. Και ο Παύλο φυσικά ναι. Τους χρησιμοποίησε κιόλας. Είναι όλο αυτό, είναι κάτι το οποίο εκπαιδεύει τα παιδιά, τα εξελίσσει και τα οριμάζει νωρίτερα. Δεν θα σε ρωτήσω για παίκτη ξεχωριστά από τη δική σου ομάδα τη φετινή, γιατί εντάξει, όντως υπάρχουν 2-3-4 παιδιά που έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί αρκετά. Νομίζω ότι είναι άδικο για τους υπόλοιπους, αλλά γενικότερα υπάρχει μπόλικο ταλέντο στην ομάδα αυτή τα τελευταία χρόνια που σιγά σιγά τα παιδιά μεγαλώνουν, αγωνίζονται όλοι μαζί, ανεβαίνουν επίπεδο. Έχει αρκετό ταλέντο και ποιότητα αυτή η ομάδα. Ναι, υπάρχει, ναι. Έχει ταλέντο και είναι παιδιά εκπαιδευμένα. Βλέπεις παιδιά, ας πούμε, που πλέον σε αυτήν την ηλικία έχει φτάσει σε σημείο γιατί αυτό μας ενδιαφέρει είναι από κάποια στιγμή και μετά. Να έχουν δημιουργήσει αυτό το μέταλλο την οτροπία του νικητή, που πρέπει να έχει τη μεγάλη ομάδα, και ταυτόχρονα να οριμάζουν και τακτικά και στο φυσικό κομμάτι, αλλά και τακτικά, έτσι ώστε να φτάνουν στην πρώτη ομάδα να πλέον να μην υπάρχει αυτό το μεγάλο χάσμα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει και η β' ομάδα που λέμε. Μεγάλο ωραία, θέμα, ναι, πρέπει να το ξαναπεί. Ακριβώς. Πρέπει να το καλύψουμε αυτό και στο τακτικό κομμάτι. Στην ουσία πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, έτσι ώστε να μπαίνουμε στο γήπεδο και να είναι σκεπτόμενοι οι ίδιοι. Να μην χρειάζονται εμάς από τον πάγκο να τους καθοδηγούμε. Πέρα από 2-3 πράγματα που θα τους πούμε και ένα πλάνο. Δηλαδή φτάσαμε στον τελικό και πλέον δεν έχεις να τους πεις κάτι. Έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή τη χρονιά και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ανά πάσα στιγμή, είτε στραβώσει το αποτέλεσμα όπως έγινε πάλι, όπως έγινε και πέρσι, έχουν το σθένος και δεν τους προβληματίζει κάτι. Κάνουν αυτό που πρέπει. Απόστολε, έχω την αίσθηση και το έχω πει και δημόσια τα προηγούμενα χρόνια ότι πολλά από τα παιδιά είχαν σαν σκέψη να παίξουν στον ΠΑΟΚ 2-3 χρόνια, 4 μέχρι την ΚΑΠΑ 19 να πάνε στο εξωτερικό. Φαίνεται να υπάρχει μια στροφή αρχής γινωμένης από φέτος. Η παρουσία του Τζόλι, του Τσιγκάρα και άλλων παιδιών στις προπονήσεις είναι θέμα που κουβεντιάζουν τα παιδιά και μήπως σιγά σιγά αλλάζει λίγο το κλίμα. Όχι ναι, ότι τα παιδιά δεν ήθελαν να παίξουν στον ΠΑΟΚ, αλλά έβλεπαν ότι. Δεν υπάρχει παιδί του ΠΑΟΚ που να παίζει την πρώτη ομάδα. Και σου λέει να παίξει το εξωτερικό, αλλά μήπως αλλάζει αυτό. Τους βλέπεις, το κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Τα παιδιά σαφώς ονειρεύονται και σαφώς θέλουν να παίξουν και στο εξωτερικό. Αλλά πρώτη τους σκέψη, πραγματικά πιστέψτε με, είναι να περάσουν το κατόφλι της πρώτης ομάδας και να παίξουν. Το διψάνε γι' αυτό και το περιμένουν πώς και πώς. Και πραγματικά χαίρονται. Πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν βλέπουμε παιδιά όπως ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει μην αδικήσουμε κάποιον mm-hmm. να είναι στην πρώτη ομάδα. Είναι κάτι φανταστικό για μας και είναι βασικά η επιβράβηση, η κύρια επιβράβηση είναι αυτό.
Καλά είναι και τα πρωταθλήματα, εννοείται. Χτίζουν νοοτροπία, χτίζουν μέταλλο, αλλά το κυριότερο είναι να δούμε τα παιδιά πάνω. Το μενού τώρα τι περιλαμβάνει, αποστολές, διακοπές για εσάς και τους συνεργάτες σου. Ναι, νομίζω ότι φτάσαμε. Τελείωσε φέτος, εντάξει. Φτάσαμε σχεδόν 12 μήνες. Ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση και όλοι μάθαμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Καλό ήταν αυτό που είδαμε καινούργια πράγματα. Τώρα είναι ξεκούραση γιατί σε 20 μέρες θα ξεκινήσει η K19, λίγο πιο μετά η K17. Τα παιδιά είναι μονίμως θέμα να ξεκουραστούν και κυρίως πνευματικά, ψυχοπνευματικά, ναι, για να ετοιμάσουν την επόμενη χρονιά. Γενικότερα σαν πρωτάθλημα φέτος της K17 όπως ήταν οργανωμένο, ήταν πρωτάθλημα ok από όλες τις απόψεις? Γίνονται βήματα προς τα μπροστά σε αυτά τα πρωταθλήματα ή έχουν αδυναμίες ακόμα? Σε διαιτητές, σε γήπεδα, σε οργάνωση, δεν ξέρω. Τα γήπεδα, όταν ταξιδεύεις σε άλλες έδρες, τα γήπεδα δεν είναι πάντα τα καλύτερα και οι καταστάσεις, αλλά και αυτό εμείς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε, κάνοντας την προπόνηση και ό,τι λείπει από τη διοργάνωση, ας πούμε, προσπαθούμε να το καλύψουμε μέσα από τις δικές μας προπονήσεις. Ευτυχώς, ναι, εμείς το ξαναλέω και το έχουμε ξαναπεί και είναι καλό να λέγεται γιατί είναι σημαντικό. Έχουμε ό,τι χρειάζεται τη διοίκηση για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας το καλύτερο δυνατό. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι καλά, τα προηγούμενα χρόνια θα ήταν σίγουρα ασύλληπτο, αλλά το να υπάρχουν δομημένα τεχνικά team και φυσιοθεραπείες και αποθεραπείες και γήπεδα και ό,τι έχει ένας επαγγελματίας να το έχει και ένας παίκτης K15 είναι όντως ασύλληπτο, εντάξει. Για να τα λέμε όλα, δεν είναι κάτι που είναι. Που το έχουν όλες οι ομάδες, μπορεί να μην το έχει καμία άλλη πέρα από τον Ολυμπιακό ενδεχομένως. Βέβαια, και όχι και άλλα κομμάτια και σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή το κομμάτι της ανάλυσης, όχι όσον αφορά να λύσει έναν αντίπαλο, απλά να τους δείξεις πώς πρέπει να προσεγγίζουν ένα παιχνίδι και να βρίσκουν τις λύσεις οι ίδιοι μόνοι τους και να αναλύουν έναν αντίπαλο πλέον οι ίδιοι μόνοι. Δηλαδή μέσα στο lockdown, ας πούμε, κάναμε κάτι τέτοιες εργασίες που πραγματικά αν τις έβλεπε κάποιος πώς αναλύαν τα παιδιά πλέον έναν αντίπαλο και ένα παιχνίδι, ήταν κάτι εκπληκτικό και εμείς δεν πιστεύαμε. Είχαμε κάποιες προσδοκίες, αλλά δεν πιστεύαμε στα μάτια μας με αυτό που βλέπαμε. Και για να μην μιλήσουμε των παιδιών για διατροφολόγους και ψυχολόγους και ακόμα και καθηγητές για τα μαθήματά τους, όσα παιδιά μένουν στην εστία του ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι μια δομημένη κατάσταση, πάρα πολύ καλά. Μακάρι να γίνει ακόμα καλύτερη. Φαντάζομαι υπάρχουν τα περιθώρια πάντα να γίνεις καλύτερος. Πάντα υπάρχουν. Όσο καλός και να είσαι. Αλλά και για τον κόσμο είναι πολύ ευχάριστο να βλέπει την ομάδα να παίρνει πρωταθλήματα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι. Σαφώς και. Γιατί είμαστε ο ΠΑΟΚ, είμαστε και σαφώς μετράει γι' αυτό. Έτσι. Και τα παιδιά πρέπει να ξέρουν. Και αυτά τα παιδιά είναι μια φρουνιά, όπως και τα προηγούμενα που είναι στην πρώτη ομάδα. Τώρα είναι φρουνιές παιδιών, οι οποίες έχουν μάθει ότι, OK, μας ενδιαφέρει η μεθοδολογία, ο τρόπος παιχνιδιού. Αλλά όλα αυτά συνδυάζονται και με αποτέλεσμα γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πρέπει να κερδίσει. Ωραία. Καλές διακοπές να σου ευχηθούμε και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και να τα ξαναπούμε στο επόμενο πρωτάθλημα. Τι να γίνει παράδοση, εντάξει, κάθε χρονιά να σηκώνεις πρωταθλήματα και να οδηγείς έτσι τις πιτσιρικάδες σε διακρίσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ο Απόστολος Παπαβασιλείου, προπονητής K17 του ΠΑΟΚ, πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη φετινή σεζόν. Γεράνα είναι τα παιδιά. Και που και πριν ήταν προπονητής των... Στον Ηρακλή. Ρε φίλε. Στον Ηρακλή δούλεψε 4 χρόνια και έφτασε μέχρι την ομάδα K17 του Ηρακλή. Μια χαρά. Απλώς ήταν σε μια δύσκολη περίοδο για τον σύλλογο, σας, με Παθανασάκη αν δεν κάνω λάθος. Και υγεία πάνω απ' όλα. Και ευτυχώς για τον ίδιο, ευτυχώς και για τον ΠΑΟ, γιατί είναι καλός προπονητής. Βρίσκεται πλέον από το 2013... στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Το 13 ποιον είχε ο Ηρακλής? Οι καλοί δεν χάνονται. Οι καλοί δεν χάνονται. Μπερδεύομαι. Εκεί 11, 12, 13 ποιον είχε η ομάδα? Εμένα. Όποιον και να είχε. Δηλή το έχω κάνει το παρελθόν του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Κώστα, αυτή η συνέντευξη τώρα πέρα την πλάκα που κάναμε στο ξεκίνημα, τι μπορεί να περιλαμβάνει η σημερινή? Θα πει ο άνθρωπος ότι θέλει να έρθει να πάρει το βόλεϊ. Και μετά, μιλάμε. Για το βόλεϊ. Και υποσυνθήκες μετά θα δει αν θα μπορέσει να πάρει και το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Έχει οικονομική επιφάνεια. Έχει οικονομική, έχει οικονομική επιφάνεια. Όχι, έχει εταιρείες δικές του κτλ. Έχει οικονομική επιφάνεια.
Το βόλε δεν είναι ένα τμήμα το οποίο θέλει πάρα πολλά λεφτά. Θέλει λεφτά όμως. Θέλει λεφτά. Αν θέλεις να είσαι όπως πρέπει να είσαι, θέλει λεφτά. Ένα πεντακοσάρικο σίγουρα, λέω εγώ. Πολύ χοντρικά. Νομίζω πως ναι. Πολύ χοντρικά. Αν βάλεις και τα χρέη και τα λοιπά και οτιδήποτε. Αν βάλεις τα χρέη, γιατί για το αγωνιστικό είναι πολλά. Πολύ χοντρικά. 500.000 είναι και το μπάσκετ πλέον. Το μπάσκετ. Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός είδες ποιον πήρε, το Σπυριδόνοφ. Ένα γνωστό τέλος πάντων. Ναι. Και η Μπαρτσελόνα τον Γιατσικεβίτσιου. Και η Μπαρτσελόνα και 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Γιατί είναι πρώτο θέμα στα site τα δικά μας, λόγω Παναθηναϊκού. Ναι, γι' αυτό. Γιατί πουλάει ο Σάρας, εντάξει. Πουλάει, ναι. Είναι αγαπητός. Καλός προπονητής, πιστεύεις. Είναι, ναι. Είναι ίσως ο καλύτερος μετά τον Ομπράντοβιτς. Δεν εξαργυρώνει μόνο το όνομά του και την πορεία του σαν ποδοσφαιριστής, όχι. Σαν μπασκετμπολίστας. Είναι καλός προπονητής. Φαίνεται. Η Ζαλγκύρης δηλαδή, χωρίς τεράστιο μπάτζετ, χωρίς μεγάλα ονόματα, παίζει καλά. Κερδίζει τους μεγάλους, χάνει δύσκολα, παλεύει, παίζει θελκτικό μπάσκετ. Εντάξει, τώρα πάει στην Μπαρτσελόνα που τα πράγματα είναι, ξέρεις, διαφορετικά. Ο Σάρας βέβαια στην Μπαρτσελόνα έχει γράψει δική του ιστορία, έχει πάρει Ευρωλίγκα. Είναι μια από τις ομάδες που έχουν συνδεθεί με αυτόν. Παικτικά, οπότε ήταν λογικό να γυρίσει. Τον ήθελε η Φενέρ, πήγε τελικά στην Μπαρτσελόνα, γιατί ακριβώς γουστάρει περισσότερο την κατάσταση εκεί, γουστάρει την ομάδα, γουστάρει την πόλη, είναι Βαρκελόνη, ό,τι και να είναι, είναι Μπαρτσελόνα. Αυτά λοιπόν για το φίλο μας το Σάρας. Και θα βρει, τον Ντένις. Θα βρει εκεί τον Καλάθι. Ναι. Νίκ Καλάθης. Οπότε αντί να πάνε στον Παναθηναϊκό αυτό το πακέτο, θα πάει στη Βαρκελόνη. Λοιπόν. Συναντήθηκε το πρωί σήμερα ο Βαγγέλης Γραμμένος με τον Ζόρα Λάκοβιτς, τον επικεφαλής του τμήματος ομοσπονδιών της UEFA. Πάρα πολύ ωραία. Και συζήτησαν για τις πρωτοβουλίες που θέλει να πάρει η κυβέρνηση να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, τη νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, το αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να λήξει η επιτήρηση της ΕΠΟ από UEFA και FIFA. Εγώ λέω πως όχι. Δυστυχώς. Εντάξει, και ο χρόνος τέλειωσε των εκλογών. Γενικότερα, τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα στο κομμάτι αυτό θα έχουμε αργότερα στην ημέρα και περισσότερες λεπτομέρειες. Αν βγαίνει κάτι πιο χειροπιαστό από την συνάντηση του Βαγγέλη Γραμμένου με τον Ζόραν Λάκοβιτς. Εντάξει, εχθές είχαμε και εκδίκαση Κώστα της υπόθεσης της συμμορίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Θα το πιάσουμε λίγο. Μετά το διάλειμμα. Τη Δευτέρα κάτι έχεις ένα τελικό πάλι. Δευτέρα τι έχεις. Τι τελικό. Κάς έχεις, τι έχεις. 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου. Κάς. Που εδώ που έφτασε η κατάσταση, νομίζω θα είναι σωσίβιο για την ομάδα να τις επιστραφούν οι βαθμοί που τις πήραν. Να πάρει πίσω τους 7 βαθμούς. Εντάξει. Εγώ επέμενα μέχρι και χθες ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να τερματίσει δεύτερος χωρίς να χρειάζεται τους βαθμούς που ο ίδιος κατέκτησε. Εντάξει. Σωστό. Δεν ήταν βαθμοί που τους δώσαν στον ΠΑΟΚ έτσι. Είναι βαθμοί που οι παίκτες του ΠΑΟΚ τους κατάκτησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τους αφαιρέθηκαν. Έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και χωρίς αυτούς τους 7 βαθμούς να τερματίσει δεύτερος. Πλέον ίσως και να είναι απαραίτητη, αν και πιστεύω ότι ακόμα και έτσι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τερματίσει οριακά πάνω από την ΑΕΚ στο φινάλε των play-off. Βλέπω μπροστά μου και ένα blog του Σταύρου στο Sport DNA με τίτλο Κόλκα Πονάς. Φοβερό blog. Διαβάσουμε. Δικό του είναι. Δικό του είναι. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω εδώ φτάσαμε στο τέλος και του τρίτου μισάωρου. Μαζί μας η πίτσα Mr. Gold. Στο 2-3-10-62-85-86 καλείται και η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Μεσολογγείο δύο φυσικές είναι η πίτσα Mr. Gold. Κορυφαίες πίτσες και με πολύ μεγάλες προσφορές. Και μακαρονάδες και σαλάτες και καλτσόνι και πενελί. Και καθημερινά υπάρχουν και μαγειρευτά πιάτα ημέρας από 2-80 ημερίδα. 2-3-10-62-85-86 το τηλέφωνο. Και βεβαίως For All Stores. Μην ξεχνάτε όποτε μπαίνετε στα For All να επιλέγετε προϊόντα με τη σήμανση 7 Years For All. Έτσι μπαίνετε στο μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων των καταστημάτων, όπου θα προκύψουν 50 μεγάλοι νικητές, με κορυφαίο δώρο βέβαια ένα πεζό αστραφτερό 208, με σκούτερ, με ποδήλατα, με κινητά, με PlayStation, με φωτογραφικές μηχανές, με τριήμερα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δώρα
forallstores.gr, μόνο στα forall. Και βέβαια όσα προϊόντα επιλέξετε, τόσα κουπόνια δικαιούστε. Και τα παίρνετε από το ταμείο, διαλέγετε τα προϊόντα που έχουν τη σήμανση 7 Years for All και παίρνετε τα κουπονάκια. Τα συμπληρώνετε, τα ρίχνετε στην κάλπη και ελπίζετε και να είστε ο νικητής. Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, δεύτερη ώρα, υποτοπία Ινοπία Θράκης, προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας που συντροφεύουν εσάς και τους φίλους σας ή τις φίλες σας στο σπίτι, στην ταβέρνα, στο εστιατόριο, στην εξοχή, όπου θέλετε. Και θρακιώτικο ούζο 7 πρέπει να δοκιμάστε και το θρακιώτικο τσίπουρο Εωθηνών, κορυφαία ποιότητα και προϊόντα υψηλής ποιότητας. Εντάξει, και νομίζω ότι πλέον, Κώστα, η εποχή τραβάει ούζο ή τσίπουρο. 100%. Ειδικά καλά θάλασσα, εντάξει, άστο. Βέβαια. Πριν καθίσει, πρέπει να έχετε το ούζο του τσίπουρο. Οπότε, ποτοπία, Ενωπία Θράκης, θρακιώτικο ούζο 7 και θρακιώτικο τσίπουρο Εωθηνών. Έχετε ακόμα 25 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για το, για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express, αξία 65 ευρώ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο το μήνυμά σα ή χωρί το μήνυμά, μόνο ονοματεπώνυμο στο 54222. Θα κάνουμε την κλήρωση με τον Κώστα στι 2 παρα 5. Όσοι στείλετε μήνυμα, κερδίζετε μια δωροπιταγή 50 ευρώ από τα Opticon Express. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε. Από τη μία χθεσινή χαρά των φίλων του ΠΑΟΚ που είναι την πίκρα από την Τούμπα, από την ΚΑΠΑ 17 πήρε το πρωτάθλημα. Θα πάμε στο άλλο χαρμόσυνο γεγονός. Τη νίκη της ομάδας βόλεϊ στο ΆΚΑ. Επί του Παναθηναϊκού, ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για να βρεθεί στο τελικό, χωρίς να έχει ξένους. Με το παιχνίδι στην αρχή να στραβώνει, δεν ξέρω πόσοι πίστεψαν ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να γυρίσει το 2-0. Έχουμε μαζί μας το κεντρικό του ΠΑΟΚ, τον Τάσο Γάτση. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα για την νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Φιλοξενώντας χθες τον κύριο Παϊσιάδη το μεσημέρι, είπε ότι τα παιδιά δεν το βλέπουν ούτε σαν αγκαρία, ούτε σε μια υποχρέωση να τελειώσουμε να πάμε διακοπές. Θα δώσουν το καλύτερο εαυτό τους. Δεν ξέρω πόσοι τον πίστεψαν ακούγοντας τον κύριο Παϊσιάδη, αλλά τελικά είδαμε στο παρκέ ότι ούτε σαν αγκαρία το είδατε, ό,τι είχατε το δώσατε και μάλιστα συνδυάστηκε με νίκη. Όταν είχα μαζευτεί μετά τον κορονοϊό που ξεκινήσαμε το πανίξο στην αγίπεδα, σκεφτήκαμε από τη στιγμή που ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε σωστά. Ξεκινήσαμε διπλές προπονήσεις κάθε μέρα προπόνηση, και ήμασταν απολύτως σοβαροί για αυτό το Final Four. Τώρα ξεκινήσαμε ένα παιχνίδι χθες πολύ άσχημα. Δεν το βάλαμε κάτω όμως και συνεχίσαμε να το παλεύουμε. Ήμασταν μια ομάδα μόνο με Έλληνες παίχτες, χωρίς πολύ μεγάλο δυναμικό στον πάγκο του coach για κάποιες αλλαγές άμα χρειαζόντουσαν, αλλά το παλέψαμε και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Και κόντρα σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, που και καλό πρόσωπο έδειξε πριν τον κορονοϊό και τίτλο κατέκτησε και είχε τη λιγότερη δυνατή απώλεια σε ό,τι αφορά τους ξένους. Ναι, ο Παναθηναϊκός ήταν σχεδόν πλήρες αν εξαιρέσουμε τον διαγώνιό τους, αλλά και πάλι η ομάδα ήταν πολύ δυνατή. Είχαν μπει πολύ δυνατά μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που άλλαξε, Τάσο, τη ροή του αγώνα ποιο ήταν? Γιατί όντως στα δύο πρώτα σετ η εικόνα σας ήταν κακή, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός, πήρε εύκολα τα δύο σετ νομίζω, αλλά από το τρίτο σετ και μετά είδαμε μια διαφορετική ομάδα που πραγματικά δεν ξέρω αν ισοπαίδεσε τον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα είχε το πάνω χέρι και στα τρία σετ και στα δύο μέχρι να ισοφαρίσει και στο νικητήριο σετ. Τι ήταν αυτό που άλλαξε την ψυχολογία σας? Αυτό που άλλαξε μέσα στο παιχνίδι, δεν είχαμε κάτι να χάσουμε και γύρισε μπούμενα την κατάσταση. Πήγε πίεση στη μεριά του Παναθηναϊκού, μόλις συνήθισαν κάποια αντίσταση και όλο αυτό γύρισε υπέρ μας. Καταλώσαμε και παίξαμε αυτό που μπορέσαμε να παίξουμε, γιατί σε ένα ξένο γήπεδο πρώτη φορά μπήκαμε χθες, ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ, Τάσο, έδειχνε outsider στη συγκεκριμένη σειρά των αγώνων. Είναι πλέον το φαβορί ή όχι με τη νίκη 1-0? Θυμίζω χρειάζονται δύο νίκες στον κόσμο που μας ακούει. Είναι ένα βήμα τώρα αυτό που κάναμε. Χρειαζόμαστε άλλη μια νίκη να κάνουμε και είναι διαφορετικά τα παιχνίδια το ένα με το άλλο. Τώρα πλέον ήδη παίξαμε μια φορά μαζί. Άλλη μια νίκη να κάνουμε, άμα κάνουμε την Παρασκευή, περάμε στην επόμενη φάση. Τρώγοντας έρχεται και η όρεξη, Τάσο, για το τρόπαιο, γιατί από την εικόνα που είδαμε, Ολυμπιακός Φίνικας, ούτε Ολυμπιακός δείχνει
να είναι σε full φόρμα, που νομίζω είναι λογικό για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για εσάς και τον Ολυμπιακό, μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα πραξίας. Πιστεύω, αυτό που είπατε τρώγοντας έρχεται και η όρεξη. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους αθλητές που έγινε τώρα και η πλειοψηφία των ομάδων είναι, βασικά και όλες οι ομάδες είναι τυχεροί που δεν είχαν κάποιον πρόβλημα τραυματισμού. Σωστό. Και εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί όπως είδαμε και σε άλλα αθλήματα που ξεκινήσανε είχαν πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο αυτό που έγινε, να ξαναξεκινήσουν το πρωτάθλημα και να παίζεται στα μέσα του καλοκαιριού την ώρα που άλλες ομάδες ξεκινάνε προετοιμασία. Και πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι με μια νίκη ακόμα την Παρασκευή. Από την πλευρά σας, Τάσο, την πλευρά των αθλητών, αυτή την επανέναξη πώς τη βλέπετε? Γιατί στις περισσότερες χώρες αθλήματα σε κλειστά γήπεδα δεν έχουμε. Είμαστε μια από τις εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά το βόλι, νομίζω από τις ελάχιστες. Ναι. Από την πλευρά μας είναι κάτι πολύ, πολύ δύσκολο, γιατί για όλους υπάρχει μια ανησυχία για την υγεία των αθλητών και των τριγύρων, γιατί οι αθλητές δεν είναι μόνο να προσφέρουν θέμα, έχουν και μια ζωή, έχουν οικογένειες, έχουν τα πάντα. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο, αλλά εμείς αποφασίσαμε σαν αθλητές, αφού θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να συνεχίσουμε να παίξουμε και εμείς, να τα δώσουμε όλα. Στην ουσία ρισκάροντας κάποια πράγματα. Σωματικά, Τάσο, είστε εντάξει ένας αθλητής μετά από μεγάλο διάστημα πραξίας να παίζει βόλεϊ Ιούλιο, που νομίζω παραδοσιακά είναι για εσάς περίοδος διακοπών, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν έχεις κανένα παίξει Ιούλιο. Ενδεχομένως οι εθνικές κάποτε να είχαν παιχνίδια, δεν τα παρακολουθώ και πολύ, αλλά γενικότερα πρωτάθλημα Ιούλιο δεν θυμάμαι εγώ. Ούτε εσύ φαντάζομαι έχεις αγωνιστεί. Δεν θυμάμαι ποτέ. Θυμάμαι Ιούλιο να παίζω μόνο με τις εθνικές νέο μετά από προετοιμασία. Σωματικά είστε εντάξει λοιπόν? Σωματικά. Σωματικά θεωρώ πως είμαστε εντάξει. Έγινε καλή δουλειά με τους γυμναστές, τους αρρευτές και με τον προπονητή αυτόν τον ένα μήνα. Κοιτάξανε πάρα πολύ τη σωματική μας υγεία. Και θεωρώ πως σωματικά είμαστε εντάξει. Βέβαια, όπως είπα πάλι, είναι πολύ, πολύ δύσκολο, γιατί εμείς θα έρθουμε τώρα, θα μας καλέσουν σε ένα μήνα, ίσως και λιγότερο, γιατί μπορεί να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα, να ξαναξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Ναι. Πάντως, εντάξει, πέρα από την κουβέντα που είναι πολύ μεγάλη, καταλαβαίνω και τη θέση σου, για το αν έπρεπε να ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα ή όχι, ακόμα και έτσι λοιπόν, με αυτές τις συνθήκες, τις πρωτόγνωρες και για εσάς τους αθλητές, δείχνει το βόλιο ότι μπορεί να προσφέρει συγκινήσεις. Αλλά δυστυχώς το άθλημα είναι σε πτωτική πορεία. Δηλαδή και αποχωρήσεις ομάδων έχουμε και το μέλλον είναι αβέβαιο του αθλήματος. Δηλαδή τα προβλήματα τα βιώνετε κι εσείς. Εντάξει, ανεξάρτητα αν έχεις τη χαρά, νομίζω, και την ευτυχία να είσαι σε μια ομάδα που είναι σε top έτσι, επίπεδο. Αλλά γενικότερα σαν άθλημα έχει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή πάνω που έδειχνε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι μπαίνει στα σπίτια του Έλληνα και κόσμο μπορεί να φέρει στο γήπεδο. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια, και μάλλον θα πάει και για τρίτη χρονιά, βλέπουμε ομάδες να αποχωρούν. Γενικότερα ένα προβληματικό το τοπίο. Και είναι κρίμα, νομίζω, για το βόλεϊ σαν άθλημα και για εσάς. Είναι πάρα πολύ κρίμα και το είδαμε ακόμα και με μια άλλη ομάδα που αποχώρησε οριστικά, η οποία είχε χρόνια προβλήματα. Κάθε χρόνο, όπως φαίνεται στο ελληνικό βόλι, τα πράγματα γίνονται και χειρότερα. Οι ομάδες που πρωταγωνιστούν είναι συγκεκριμένες και πάντα βρίσκεται λύση για να συμπληρωθεί η δεκάδα ενός πρωταθλήματος. Και γενικότερα και στον αθλητισμό, δηλαδή και τον μπάσκετ δεν διανύει και περίοδο. Ναι, ναι. Μάλλον ο αθλητισμός στην Ελλάδα, μάλλον κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το δουν το θέμα όσοι ασχολούνται. Γιατί είναι κρίμα, εντάξει. Όπως τα βλέπω εγώ, όταν η κοινωνία δεν πάει καλά, σωστά, δεν θα πάει και ο αθλητισμός καλά. Εγώ έτσι τα βλέπω. Ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος κοινωνίας. Άμα η κοινωνία και ο κόσμος δεν έχει την οικονομική άνεση ή δεν είναι καλά, και ο αθλητισμός δεν θα πάει καλά. Ναι. Θέλω να πιστεύω πως θα αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι να αλλάξουν. Θέλω να πιστεύω πως θα μπουν πάλι χορηγήσεις στις ομάδες, το άθλημα θα ξανανοίξει προς τον κόσμο, γιατί δεν ξέρω αν θα ξαναμπεί ο κόσμος στα γήπεδα. Γιατί μόνο με τηλεόραση δεν γίνεται τίποτα. Ήταν πολύ περίεργο το συνέστημα αυτό χθες.
που ζήσαμε. Θέλω να πιστεύω πως θα αλλάξουν τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα. Δεν ξέρουμε από το Σεπτέμβριο τι θα ξαναγίνει. Και ευελπιστώ σε ένα καλύτερο μέλλον στο ελληνικό βόλιο. Γιατί όπως τα βλέπουμε πάει πάρα πολύ χάλια. Ωραία. Εμείς να σε ευχαριστούμε που είσαι στο Λίμπερο. Ξέρουμε ότι έχετε και προπόνηση. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλή επιτυχία την Παρασκευή. Μακάρι να τελειώσετε τη σειρά, να μην χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι. Και να μιλάμε μετά και να μας απασχολήσει ο τελικός είτε με τον Ολυμπιακό είτε το Φίνικα. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάποιο φαβορί στο άλλο ζευγάρι. Φαβορί. Ο Φίνικας μπήκε δυνατά. Πιστεύω άμα συνεχίσει έτσι μπορεί να κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι αρκετά δυνατή ομάδα. Ωραία. Καλή επιτυχία και πάλι αύριο, Τάσο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο Τάσος Σοκάτσης, ο κεντρικός του ΠΑΟΚ. Σχολιάσαμε λίγο την χθεσινή νίκη, γενικότερα την κατάσταση. Είναι πάντως ένα θέμα, εντάξει. Οι συνάδελφοι τα βλέπαν όλα ωραία και καλά χθες. Εγώ έχω άλλη άποψη για το αν θα έπρεπε ή όχι να ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα της Volley League. Ξεκίνησε και αφού ξεκίνησε, μας απασχολεί και αφού μέσα είναι ο ΠΑΟΚ στους τέσσερις φιναλίστ, ασφαλώς πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει τον καλύτερο εαυτό, να βρεθεί στο τελικό και γιατί όχι να μην κατακτήσει το πρωτάθλημα. Okay. Παρότι αγωνίζεται η ομάδα χωρίς τους ξένους. Είχαμε την απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων πριν από λίγο για τον Δημήτρη Μελισανίδη σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο ημιτελικό με τον Άρη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μειώθηκε λοιπόν η ποινή που επέβαλε η Πτερυγική Επιτροπή της ΕΠΟ στο Δημήτρη Μελισανίδη για το επεισόδιο που είχε με τον Πορτογάλο βοηθό διαιτητή. Επεισόδιο το λες, Χρήστο, επεισόδιο. Ψέματα. Ψέματα, γιατί όπως δήλωσε και ο συνήγορος της ΑΕΚ, είναι ψέματα, κύριε Πρόεδρε, γιατί αν τον έπιανε ο Δημήτρης Μελισανίδης, δεν θα μπορούσε να περπατήσει. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ καλό τρανταχτό επιχείρημα. Εντάξει, ψέματα λοιπόν. 8 μήνες είχε επιβληθεί αρχικά στον Δημήτρη Μελισανίδη, τώρα η ποινή είναι στους 6 μήνες. Άρα λοιπόν μέσα Οκτωβρίου θα επιστρέψει και πάλι ο Δημήτρης Μελισανίδης στην αγαπημένη του ΑΕΚ και στα αποδυτήρια. Και το κυριότερο, Κώστα. Δικαίωση. Και το κυριότερο είναι ότι εξαφάνισε το πρόστιμο των 20.000 ευρώ στον ίδιο. Και αυτό καλό. Συν. Γλιτώσαμε άλλα τέτοια δηλαδή. Και μειώθηκε και η ποινή της ΑΕΚ, η οποία από 68.000 θα πληρώσει, Κώστα, 65. Τρία χιλιαρικάκια. Ξέρεις, είναι τρία χιλιαρικάκια. Δυο μισθοί. Πιανού, του φροντιστή. Δύο μισθοί. Τρεις μισθοί του φροντιστή. Τρεις. Τρία χιλιαρικάκια. Τα σκαψές. Και διατηρήθηκε η ποινή των δύο αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών που η ΑΕΚ έχει ήδη εκτίσει. Είμαστε μια πολύ ωραία χώρα. Εντάξει, ενώ υπήρχε Ελαδάρα και ουρλιάζαμε ότι ο Δημήτρης Μελισανίδης πίεσε τα γενετικά όργανα του Πορτογάλου και χειροδίκησε εναντίον του Θόδωρου Καρυπίδη. Τελικά ούτε χειροδίκησε. Όχι, ρε, όχι. Εντάξει. Μην τα πιστεύετε αυτά. Ούτε πίεσε γενετικά όργανα. Okay, δεν είχε κανένα πρόβλημα ο Δημήτρης Μελισανίδης. Η συμπεριφορά του είναι άψογη άλλωστε σε όλη την πορεία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά και μην τα πιστεύετε αυτά. Με την ποινή στον Δημήτρη Μελισανίδη. Είπαμε από 6 μήνες, από 8 μήνες η απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, έγινε 6. Άρα στα μέσα Οκτωβρίου περίπου επιστρέφει στα αγαπημένα του αποδυτήρια. Λοιπόν, αυτά και με την ΑΕΚ. Διαβάζω, Κώστα, υπάρχει παράταση, ενδιαφέρει πολύ κόσμο έως 7 Ιουλίου για τον κοινωνικό τουρισμό. 305.000. Όσοι μπορείτε, παιδιά, μην το μελείτε, κάντε τα χαρτιά σας, κάντε τις αιτήσεις. Εντάξει. Και όπως λέει και η γιαγιά μου, Κώστα, ό,τι πάρεις καλό είναι. Εννοείται. Ό,τι πάρεις καλό είναι. Όπου δεις φαΐ πήγαινε, όπου δεις ξύλο φύγε. Πόσο μάλλον, 5, 6, 7 μέρες, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. 6 διανυκτερεύσεις πλέον πήγε. 6 διανυκτερεύσεις, ναι. Οπότε, παιδιά, έχετε ακόμα 5 μέρες όσοι το δικαιούστε. Και υπάρχουν και ειδικοί νομοί στη χώρα. Που είναι παραπάνω, είναι 8. Που είναι 10. 10. Και είναι και όλα δωρεάν. Ενώ στα υπόλοιπα πληρώνεις και μια μικρή συμμετοχή. Αλλά είναι νομοί, ξέρεις τώρα που δεν είναι πολύ. Μύκονος, δημοφιλής. Με ενδιαφέρει. Ναι. Ροδόπη, Εύρος. Εύρο έχει. Τώρα μπήκε ο Εύρος στις περιοχές αυτές. Πετάγεσαι πάνω στη Βουλγαρία. Αλεξανδρούπολη, εμείς πηγαίναμε για μπάνιο που ήμασταν φανταράκια εκεί. Στη Χιλή, στην Αλεξανδρούπολη, δίπλα. Και εγώ πήγαινα, Κώστα. Και εσύ πήγαινε, μη χάσει κι εσύ. Μη χάσει ξυφομάχη κι εσύ.
50 ξυφομάχοι γύρω από τον μπαρ, μια μπαργούμνα μέσα, χαμός. Άιντε, κλάρα. Και δώσ' του μπύρες και δώσ' τα ποτά. Παιχνίδι αυτή με τα φανταράκια, 50 γύρω-γύρω όλοι ξυφομάχοι, η Νταρτανιάν. Τελειώσαμε. Έξοδο. Πού πάτε, έχουμε έξοδο. Όλοι. Στον μπαράκι το ίδιο. Τέλος πάντων, μένα θα μου μείνει μόνο από τη θητεία μου για να το κλείσουμε. Η παρουσία μου 2 μηνών στο τυχερό. Στο δηλαδή, τυχερό. Στο βέλε το τυχερό. Ίσως στο τυχερό. Αυτό το όνομα δεν πραγματικά. Εγώ φέρες ήμουν. Εγώ, όπου ένα τσακαλάκο εκεί ντόπιο έκανε την αυλή του μπαρ. Κανονικά αυλή σπιτιού. Μια χαρά. Έβαλε ένα μπαρ εκεί. Ναι, τελειώσαμε. Και μια νηψιά του μπαργούμαν. Τελειώσαμε. Και κάθε μέρα 500 τότε. Χιλιαρικάκια. Χιλιαρικάκια, αν έχει δίκιο. Χιλιαρικάκια. 1000 ευρώ, όχι 500 γραμμή στην πύρα. 500 γραμμή, 500 ευρώ. 1000 στο ποτό, 5000 στο σέικερ. Μια χαρά. Και ο λαός από κάτω. Ναι. Παραλήρημα. Και μετά, ναι. Ου και α και α και ου. Λοιπόν, ξαναλέω, μέχρι τις 7 Ιουλίου ψαχτείτε λίγο όσοι δεν το έχετε κάνει. Αν δικαιούστε, είναι κρίμα να μην πάρετε εισιτήρια να βγάλετε τις διακοπές, αν όχι κούτρα, με τα μισά και πιο κάτω χρήματα. Πολύ λιγότερα. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί αυτό που θα γλιτώσει κάποιος από το διαμονή να τα φάσει ταβέρνες. Τέλος πάντων, υπάρχει δυνατότητα. Και ακτοπλοϊκά δικαιολογεί μέσα και εισιτήρια δικαιολογεί και έχει αρκετό. Ναι. Έχει αρκετές παροχές. Αλλά είναι ξέρεις αυτά που πρέπει να εντρυφήσεις αυτά πλέον. Να ξέρεις που να ψάχνεις, να πατάς τα δικαιολογητικά, το ένα, το άλλο. Είναι ορισμένοι ειδικοί σε αυτά. Άλλοι... Μην πατάτε τα κουμπιά μόνο για το στοίχημα. Ναι, στο στοίχημα είμαστε όλοι ειδικοί. Gonzo Quest. Εντάξει, πατήστε και πάρετε κάποιο στήριο για την οικογένεια τουλάχιστον. Έτσι. Να κάνουν έτσι. Και τα παιδιά κανένα μπάνιο. Λοιπόν, δεν αναφερθήκαμε στην χθεσινή ημέρα στην Επιτροπή Διοντολογίας, όχι ότι ακούσαμε κάτι το φοβερό. Σήμερα στις 6 θα ξεκινήσει και πάλι η διαδικασία. Θα καταθέσουν Κώστα Μελισανίδης Αλαφούζος και Ζήσης Βρίζας, τον οποίο μέχρι χθες δεν μπορούσαν να τον βρούνε εδώ και 5 μέρες. Ότι προσπαθήσαμε να βρούμε για μάρτυρα τον Ζήση Βρίζα, δεν μπορούμε να τον βρούμε. Μπορεί να είναι σε κάποιο βουνό ή κάποια θάλασσα που δεν πιάνει σήμα, δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, το Πινάκιο σήμερα αναφέρει Μελισανίδη, Αλαφούζο και Βρίζα 6 ώρα το απόγευμα. Να δούμε αν θα προκύψει. Δεν θα πάνε. Κάποιο χειροπιαστό στοιχείο από τις καταθέσεις των τριών ανδρών. Λοιπόν, Κώστα. Δεν θα πάνε. Λοιπόν. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Θέλω ένα νούμερο να κάνω μια τελευταία ανανέωση. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Λοιπόν, έγινε ανανέωση και θέλω ένα νούμερο για τα γυαλιά. Από το 1 μέχρι το 12. 11. Το 11. Λοιπόν, 11. Αϊβατζίδου Μαρία. Καλησπέρα, κλήρωση γυαλιά. Καλησπέρα Μαρία, συγχαρητήρια. Θα ενημερωθείς από Δευτέρα λογικά, με το που πιστέψει η Μαριλής. Κάντε λίγο και η χθεσινή νικήτρια και ο προχθεσινός, εντάξει. Από Δευτέρα, επιστρέφει παιδιά, η Μαριλής, ναι, θα σας πάρει τηλέφωνο και θα πάμε πάρετε από τα Opticon Express τα γυαλάκια σας για να είστε κούκλοι και κούκλες στη θάλασσα. Και καλό είναι Κώστα να έχουμε και 2 ζωγραφιά και 3 και 4 και 5. Ανάλογα με τα ρούχα να τα αλλάζουμε κιόλας. Ε? Εννοείται. Μιλάω σε ένα που έχεις 10. Εννοείται. Λοιπόν, αυτά μπήκε ήδη και ελέγχει το χώρο, ανοίγει τα παράθυρα. Βάλε και μια σκούπα ρε φίλε. Ο Κωστής Ζαρός με ευγενικό τρόπο, μας λέει να φύγουμε. Το προτιμώ φίλε. Από την ιδέα αυτή να φωνάζεις και δεν μαλώσαμε καθαρά από θέμα τύχης. Εντάξει, μετά τρυπάνια λοιπόν πίσω μας. Εντάξει, γκρεμίζοντα τον τετράγωνο. Μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθεί για την επόμενη ώρα ο Κωστής Τσαρός. Μετά θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ζαγόρας. Μετά θα έχει ο Λαμπαουτάρης. Μετά θα έχει Παπαδόπουλο και Μοσχοβίτη και ΠΑΟ 24 και Ράδιο Μαρμίτα. Και γενικότερα μέχρι το πρωί θα έχει πρόγραμμα ο Λίμπερο. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 12. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι.